Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ και οι τελευταίοι συνάδελφοι που είναι έξω να μπουν εντός της αίθουσας. Αρχίζει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Κύριε Μάρτυρα, καλή σας ημέρα. Θέλετε να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες με τους φωτορεπόρτερς, ούτως ή άλλως η διαδικασία είναι ανοιχτή και στις κάμερες. Σεβαστό. Όχι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Ντεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, με θέματα ημερήσιας διάταξης, εξέταση μάρτυρα, συζήτηση επιδιαδικαστικών θεμάτων, συζήτηση επί του καταλόγου των μαρτύρων. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση. Σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν τους βουλευτές κυρίους Ευρυπίδης Τηλιανίδη, Βασίλειο Νικόλαου Υψηλάντη και Θεοφάνη Παπά, θα αναπληρώσουν οι βουλευτές κύριοι Ιωάννης Λοβέρδος, Τέλειος Πέτσας και Γιώργος Ιωάννης. Από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μας ενημερώνουν τη βουλευτή κυρία Μαρία Κομνινάκα, θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Μεταξάς. Από την κοινοβουλευτική ομάδα Σπαρτιάτες μας ενημερώνουν το βουλευτή κύριο Πέτρο Δημητριάδη, θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Ιωάννης Κόντης. Και από την κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά μας ενημερώνουν ότι τη βουλευτή κυρία Θεοπίστη Πέρκα θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Δημήτριος Τζανακόπουλος. Ο μάρτυρας που σήμερα θα εξετάσουμε είναι ο κύριος Νικόλαος Κούρεντας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εργοσέ στην περίοδο 2005-2008. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Για τα διαδικαστικά μας θα ήθελα το ονοματεπώνυμό σας. Ονομάζομαι Νικόλαος Κούρεντας του Κωνσταντίνου. Μητρός, όνομα. Ελευθερία. Ημερομηνία και τόπος γέννησης. 12/11/1944, Αθήνα. Επαγγελματική ιδιότητα. Αυτή τη στιγμή συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Θα πάμε στον όρκο που δίνουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ή να αποκρύψω τίποτε. Το δηλώνετε? Το δηλώνω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι μια περιγραφή του βιογραφικού σας, του επαγγελματικού σας και της περίοδου συγκεκριμένα 2005-2008 που διατελέσατε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ, αλλά και τη γενικότερη επαγγελματική και προσωπική σας διαδρομή και κοινωνική. Πολυτεχνείο και όλοι μου 42 χρόνια ασχολούμουν με μελέτες και κατασκευή έργων. Έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα περίπου 10 με 15 χρόνια. Έχω δουλέψει στον ΟΣΕ σαν υπάλληλος του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ 20 χρόνια και έχω και ελεύθερος επαγγελματίας άλλα 5-6 χρόνια. Κοινωνικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά είχατε κάποια παρουσία? Κοινωνικά δεν έχω ιδιαίτερη παρουσία. Συνδικαλιστικά ήμουνα αρκετά χρόνια μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών του ΟΣΕ. Μάλιστα. Διατέλεσα και Γενικός Γραμματέας. Πρόεδρος δεν θυμάμαι να έχω κάνει. Μπορώ να έχω κάνει κανένα μικρό χρονικό διάστημα. Πολύ ωραία. Το λόγο έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κύριος Λάζαρος Τσαυδαρίδης. Κύριε Μάρτυρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Από αυτά που άκουσα, καταλαβαίνω ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μακρά πορεία στον ΟΣΕ, στην ΕργοΣΕ. Δεν ήσασταν μόνο διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ για το διάστημα από 2005-2008. Έχετε υπηρετήσει στο σιδηρόδρομο από διάφορες θέσεις, άρα έχετε μακρά εμπειρία. Και περιμένουμε να μας δώσετε απαντήσεις για κάποια ζητήματα που πραγματικά βασανίζουν την Επιτροπή. Ξεκινάω τις ερωτήσεις μου με το εξής. Γιατί υπήρχε τότε και στην περίοδο που ήσασταν Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ κατακερματισμός στις συμβάσεις της ΕργοΣΕ? Γιατί δηλαδή δημοπρατούσατε τα έργα κατά τμήματα και όχι ενιαία? Άλλη σύμβαση είχαμε για την υποδομή, άλλη για την επιδομή και άλλοι για τα συστήματα. Γιατί δεν κάνατε έναν διαγωνισμό για όλα αυτά, για όλες τις απαιτήσεις του τμήματος του δικτύου?
Καταρχάς, δεν βλέπω που να γινόταν καταμερισμός των δημοπρασιών. Αυτό απαγορεύεται ο καταμερισμός και από τον νόμο. Και όταν η Εργοσέ έβγαζε έργα προς δημοπράτηση, έπαιρνε την έγκριση τόσο της διαχειριστικής αρχής, όσο και του ΟΣΕ του ίδιου. Τα έργα δεν μπορούν, πρέπει πρώτα να τελειώσει η υποδομή για να πας μετά να μπορέσεις να πας να δουλέψεις, για να κάνεις τη σηματοδότηση, να κάνεις τηλεπικοινωνίες, να κάνεις τη ηλεκτροκίνηση. Αν πρώτα δεν πας να ανοίξεις τα τούνελ για να μπορέσει να στρωθεί και να στρωθεί η γραμμή, δεν μπορεί να πας να δουλέψεις και να κάνεις ούτε τηλεπικοινωνίες, ούτε σηματοδότηση, ούτε ηλεκτροκίνηση. Βασικά εκείνη και αυτά τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια, όλες οι συμβάσεις που κάναμε σχεδόν ήταν η κατασκευή υποδομής, η κατασκευή της διπλής γραμμής Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δομή και Προμαχώνας. Τώρα, αν έχετε συγκεκριμένα ένα έργο που έχει γίνει κατάτμιση, με εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ έργο να έχει γίνει κατάτμιση. Για το έργο που είπατε προηγουμένως, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δομένη, Προμαχώνας, υπάρχουν συμβάσεις από το 1995 μέχρι το 2000 που σπάνε αυτή τη διαδρομή σε 7 κομμάτια. Δηλαδή, άλλο κομμάτι ήταν το Λάρισα Πλατή, άλλο κομμάτι ήταν το Αθήνα Ινώη τη Θωρέα, άλλο κομμάτι ήταν το Πλατή Ταφχή 1. Διάφορα κομμάτια δηλαδή σε μια γραμμή η οποία ήταν μια της τάξης των 500 χιλιόμετρων. Γιατί δεν έγινε μια ενιαία σύμβαση για όλα αυτά, για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και έσπασε αυτό σε 3, 4, 5, 6 κομμάτια? Αυτό σας ρωτάω. Τμήματα αυτά τα οποία αναφέρατε είναι άνω από 100-150 χιλιόμετρα το καθένα. Είναι εκείνη την εποχή τέτοια έργα με τέτοιο μεγάλο προϋπολογισμό ήταν τα μεγάλα που βγάζαμε στην Ελλάδα. Αν το βγάζαμε όλο, δεν νομίζω υπήρχαν τεχνικές εταιρείες που μπορούσαν να αναλάβει μια τεχνική εταιρεία να κατασκευάσει ελληνική, να κατασκευάσει το κομμάτι όλα αυτά τα τμήματα που είπατε μόνη της. Και δεύτερον, κάθε κομμάτι για να βγει έπρεπε να έχει οριμάσει από μελέτη και από απολατριώσεις, τα οποία δεν ορίμαζαν συγχρόνως. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα για να κάνεις μια απαλωτρίωση χρειάζεσαι από 3-6 χρόνια από τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να απαλωτριώσεις ένα κομμάτι μέχρι να παραδοθεί το κομμάτι αυτό να μπορείς να βάλεις μέσα κόσμο να δουλέψεις. Επομένως, κάθε κομμάτι που ορίμαζε το βγάζαμε για να μπορούν να προχωράνε και να παραδίδονται τμήματα της υποδομής για να μπουν και οι άλλες, όπως είπα, εργολαβίες σηματοδότησης τηλεπικοινωνίων και ηλεκτροκίνησης σε κομμάτια μεγάλα, 50-100 χιλιόμετρα υποδομή, τότε θεωρείται πολύ μεγάλο το τμήμα, δεν θεωρείται κατάτμιση. Μάλιστα. Υπήρχε μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων εταιριών στους διαγωνισμούς που εκπονούσατε τότε? Από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον ήταν πάνω από 5-6, πάνω από 6. Πάνω από 6 σε τι, στα κατασκευαστικά ή στη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση? Η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση έγινε εκ των υστέρων, έγινε στο τέλος. Εγώ βασικά ήμουνα, η περίοδος αυτή ήταν η κατασκευή της υποδομής της γραμμής. Δηλαδή οι σύραγγες, να στρώσουμε τη γραμμή, κατασκευή γεφυρών. Εσείς σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στα χρόνια σας δεν είχατε? Εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί με την κινητή τηλεφωνία του GSMR και
σηματοδότηση δεν μπορεί να έχει γίνει, αλλά ένα μικρό τμήμα είχε γίνει το κομμάτι Αθήνα-Κιάτο της νέας γραμμής που είχε τελειώσει. Εκεί πέρα κάναμε και σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση. Στα κομμάτια στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη υπήρχε τηλεδιοίκηση από πριν δηλαδή και δεν χρειάστηκε να γίνει στα χρόνια σας? Όχι, απλώς δεν είχαν οριμάσει οι συνθήκες ακόμα για να... Το κομμάτι τη Θωρέα Δομοκός παραδόθηκε σε κυκλοφορία πριν 2 χρόνια, 3. Εκείνη την εποχή δεν είχα πήγαινε από τον Μπράλο η γραμμή και δεν είχε ξεκινήσει καν η κατασκευή της νέας διπλής. Είχε ξεκινήσει η κατασκευή της υποδομής. Και τελείωσε η γραμμή για να μπει μέσα σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση και αυτά στη δεκαετία του 2010 με 20. Μια στιγμή. Πριν να αναλάβετε εσείς, γιατί σας τα ρωτάω αυτά, έτσι υπάρχει λόγος. Υπήρχαν συμβάσεις σηματοδότησης πριν από εσάς στον άξονα Λάρισα Πλατή. Δηλαδή, υπήρχε μία αρχική σύμβαση 874 του 1995 που αφορούσε στην αμφίδρομη σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση στο τμήμα Λάρισα Πλατή με προϋπολογισμό 27,8 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρώτη συμπληρωματική σύμβαση του 1997 με προϋπολογισμό 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Και μια σύμβαση, η 245 του 2000, για τις υπολοιπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση στο τμήμα Λάρισα Πλατή με κόστος 1,2 εκατομμύρια. Όλες αυτές οι συμβάσεις, οι τρεις που σας ανέφερα, για σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, οι οποίες υπογράφτηκαν από το 1995 έως το 2000 και εκτελέστηκαν αργότερα, είχαν συνολικό οικονομικό αντικείμενο 44 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν, αφού είχαμε τέτοιες συμβάσεις υπογεγραμμένες, εκταμιεύθηκαν πάρα πολλά χρήματα, εγκαταστάθηκαν, ξέρετε αν εγκαταστάθηκαν αυτές τελικά και αν λειτουργήσαν τα έργα αυτά για τα οποία το ελληνικό δημόσιο και ενδεχομένως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε αυτά τα λεφτά, τα 44 εκατομμύρια. Αυτές οι συμβάσεις δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να ήταν του ΟΣΕ, δεν πρέπει να είναι της ΕΡΓΟΣΕ. Αλλά και πάλι εκείνη την εποχή δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος, ήμουν απλώς διευθυντής γραμμής και ασχολιόμουν μόνο με τα έργα υποδομής. Δεν τις θυμάμαι καν αυτές. Ναι. Είναι στα χρόνια όμως που υπήρχε η ΕΡΓΟΣΕ και ήταν συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ. Σας το λέω. Συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ είναι. Ναι, συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ. Τι να σας πω, δεν τις θυμάμαι αυτές. Δεν τις θυμάστε. Όχι. Αφορά όμως τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Αυτό το πράγμα εγκαταστάθηκε βάσει αυτών των συμβάσεων στο δίκτυο. Θυμάστε? Τι να σας πω, δεν θυμάμαι καν. Δεν θυμάστε καν. Ωραία. Επειδή προηγούμενοι μάρτυρες που ήρθαν από εδώ και μας έδωσαν απαντήσεις, έτσι μας είπαν ότι κάποια κομμάτια εκτελέστηκαν, από αυτά κάποια δεν εκτελέστηκαν. Εσείς έχετε άποψη από αυτό, είπατε όχι? Δεν έχω άποψη. Ωραία. Αν εκτελέστηκαν το 2003, το 2004, το 2005, για ποιο λόγο μετά από 5-6 χρόνια ανακύπτει ανάγκη να υπογράψουμε μια άλλη σύμβαση, την 717, η οποία θα ξαναεγκαθιστούσε όλα αυτά τα συστήματα τηλεδιοίκησης, τα οποία είχαν πριν 4-5 χρόνια κατασταθεί? Υπάρχει λογική σε αυτό? Η 717 είναι η τελευταία σύμβαση αυτή που υπογράφτηκε το 2014. Ναι. Η οποία όμως ξεκίνησε, ξέρετε, να προετοιμάζεται από το 2011. Όπως ξέρετε, στα μνημόνια δεν ήμουν. Εγώ το 2008 έχω φύγει και δεν ασχολήθηκα με σιδηρόδρομο. Ασχολιόμουν με έργα οδοποίησης. Δεν είχα καμία σχέση με το σιδηρόδρομο. Εκείνο το οποίο άκουγα και ξέρω είναι ότι με τα μνημόνια είχαν σταματήσει οι επιδοτήσεις στο σιδηρόδρομο και είχαν σταματήσει μέχρι και οι συντηρήσεις των υφισταμένων έργων. Μέσα σε αυτά είναι και οι σηματοδοτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Αθήνα-Κιάτο, το οποίο είχε παραδοθεί
το 2007 πλήρως τελειωμένο με... Εντάξει, μας ενδιαφέρει τώρα το Αθηνακιά. Με το κέντρο, ναι, με το κέντρο σηματοδότησης στην Κόρινθο, και το οποίο δεν συντηρείται και έχει καταστραφεί και έχει γυρίσει ο σιδηρόδρομος τώρα στην εποχή του Τρικούπη εκεί, και δουλεύουν με σταθμάρχες και κλειδούχους. Γιατί δεν γινόταν σε αυτά τα χρόνια των μνημονίων, εντάξει, δεν γινόταν συντήρηση. Κατανοητό. Επομένως και το ίδιο μπορεί να έχει συμβεί και για αυτό το έργο το οποίο είπατε αυτή τη στιγμή. Να μην έχει γίνει συντήρηση και να καταστράφηκε. Δηλαδή... Να καταστράφηκε. Υπάρχουν και οι καταστροφές οι οποίες γινόταν, όπως ξέρετε, και με τις κλοπές του Χαλκού. Πρέπει, τι να σας πω, αυτά όλα είναι ό,τι μαθαίνω και διάβαζα από εφημερίδες. Γιατί εγώ αυτή την εποχή δεν ήμουν στο σιδηρόδρομο, ήμουν εκτός. Κύριε Κουρέντα, είστε από το 2005 στο 2008. Αυτά είναι έργα που κατασκευάστηκαν μέχρι εκείνη την περίοδο. Το 14 μου είπατε είναι η... Το 14 είναι η καινούργια σύμβαση. Εγώ σας λέω όμως για πράγματα τα οποία εγκαταστάθηκαν, σηματοδότηση τηλεδιοίκησης στο Λάρισα Πλατή, σας είπα, μέχρι το 2005. Μα αν κατάλαβα, με συγχωρείτε. Τα οποία είτε καταστράφηκαν είτε δεν εγκαταστάθηκαν, σας είπα, και μετά από 5 χρόνια ανέκυψε η ανάγκη για να πάμε σε μια άλλη σύμβαση για τα ίδια πράγματα. Αυτό σας είπα. Αν κατάλαβα καλά, μου είπατε γιατί που απάντησα. Μου είπατε ότι το 2014, το 2014 χρειάστηκε να γίνει μια σύμβαση. Ναι. Και θεωρώ ότι η περίοδος αυτή από το 8 μέχρι το 14 που είχε σταματήσει η σηματοδότηση και η χρηματοδότηση των έργων του ΟΣΕ θα έκανε τα έργα αυτά να θέλουν... Ακούστε με για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ σας είπα ότι όλες αυτές οι συμβάσεις για το Λάρισα Πλατή υπογράφτηκαν από το 95 μέχρι το 2000. Υπογράφτηκαν. Εκτελέστηκαν από το 2000 μέχρι το 2005. Αυτά τα έργα, δηλαδή σηματοδότηση τηλεδιοίκηση στο Λάρισα Πλατή, κατασκευάστηκαν μέχρι εκείνη την περίοδο που εσείς αναλαμβάνετε. Ή και στη δικιά σας την περίοδο. Και ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα έργα, μετά από 5 χρόνια από το 2011 ξεκινάμε να προετοιμάζουμε μια νέα σύμβαση για να εγκαταστήσουμε ήδη εγκατασταθέντα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότηση. Αυτό σας ρωτάω. Δεν ξέρω, σας λέω. Δεν το ξέρετε. Έχω φύγει το 2008. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ξέρω γιατί το 2008... Το Λάρισα Πλατή, αυτό που σας είπα, το κομμάτι αυτό που έγιναν οι συμβάσεις μέχρι το 2000, ξέρετε ποια εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή? Ξέρετε αν είναι η Bombardier? Όχι. Δεν το ξέρετε? Δεν το ξέρω. Κάποιο κύριο Κατσούλη, Ιωάννη και Χρήστο, ξέρετε? Βεβαίως, το γνωρίζω. Τι είναι αυτή? Τι ήταν τότε? Ενώ σε θέση στον ΟΣΕ, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ο κύριος Γιάννης Κατσούλης ήμασταν συνάδελφοι στον ΟΣΕ και βρεθήκαμε μετά και συνάδελφοι στην ΕργοΣΕ. Δηλαδή και οι δύο ήμασταν υπάλληλοι και στον ΟΣΕ και στην ΕργοΣΕ. Μέχρι πότε ήταν υπάλληλος αυτός? Υπάλληλος ήμασταν μαζί μέχρι το 2007, μου φαίνεται, 8. Μετά πήγε σε ιδιωτική εταιρεία? Δεν ξέρω. Μετά που πήγε. Όταν έφυγε, δεν ξέρετε? Δεν ξέρω που πήγε. Μάλιστα. Ο Χρήστος Κατσιούλης. Ο Χρήστος Κατσιούλης, αν θυμάμαι καλά, ήταν γιος του κυρίου, του Γιάννη του Κατσούλη, και είχε προσληφθεί κατευθείαν στην ΕργοΣΕ. Και έμεινε στην ΕργοΣΕ, εγώ έφυγα το 2008, ο Χρήστος ο Κατσούλης έμεινε και δούλευε ακόμα. Αλλά δεν ξέρω αν δουλεύει ακόμα ή αν έχει φύγει. Μάλιστα. Εδώ υπήρξαν μάρτυρες που είπανε ότι φεύγοντας ο κύριος Ιωάννης Κατσιούλης πήγε σε ιδιωτική εταιρεία για να δουλέψει, και συγκεκριμένα στην Bombardier, η οποία ήταν ανάδοχος σε κάποια έργα της ΕργοΣΕ, και από την άλλη μεριά την ίδια περίοδο ο Ιωάννης Κατσιούλης δούλευε για λογαριασμό της ΕργοΣΕ και ήλεγχε ως ελεκτής τα έργα που παρέδιδε η Bombardier. Αυτό το ξέρετε? Δεν το ξέρω, όχι. Δεν το ξέρετε, δεν το ξέρετε αυτό καθόλου? Δεν το ακούσατε? Αυτό που μου λέτε δεν το έχω ακούσει και δεν το ξέρω καθόλου. Δεν το ξέρετε. Και πέστε μου κάτι τελευταίο. Το Δεκέμβριο του 2016, κάπου στη Βαυαρία,
προκλήθηκε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα από μετοπική σύγκρουση τρένων με μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Το ξέρετε αυτό, το έχετε ακούσει, το έχετε πληροφορηθεί? Είχα ακούσει ότι είχε γίνει το δυστύχημα. Ωραία. Το δυστύχημα αυτό έλαβε χώρα παρά το γεγονός ότι ήταν εγκατεστημένα εκεί τα σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, παίδησης κλπ. Και προέκυψε ότι τελικά, παρόλο ότι ήταν εγκατεστημένα αυτά τα συστήματα, υπήρξε λαθασμένος χειρισμός του ρυθμιστή κυκλοφορίας. Η άποψή σας επί του θέματος ποια είναι? Η κυκλοφορία, αυτά είναι η εμπειρία που έχω, όχι λόγω στην ΕργοΣΕ, λόγω διευθύνοντος συμβούλου, αλλά γιατί τα χρόνια που δούλευα στον ΟΣΕ για κατασκευή έργων του ΟΣΕ. Και γιατί η κυκλοφορία ήταν μια ιδιαίτερη διεύθυνση. Θεωρείται ο σιδηρόδρομος είναι το ασφαλέστερο μέσο συγκοινωνίας, γιατί δεν εξαρτάται από ένα μόνο άνθρωπο. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, για να γίνει ένα ατύχημα, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και αν τηρούνται οι κανονισμοί, πρέπει να γίνει συγχρόνως εκείνη τη στιγμή από πολλούς, από 2, 3, 4 και ανθρώπους λάθος, για να γίνει με τοπική σύγκρουση. Δεν γίνεται από λάθος ενός ανθρώπου. Αυτό που έγινε και στα Τέμπη που έχει γίνει, δεν πρέπει να τηρήθηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας και γι' αυτό έγινε και το, κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό έγινε και το δυστύχημα. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι να πάθει, να ζαλιστεί, να κάνει κάτι να συμβεί. Δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει τις συνθήκες που να πάνε, αν οι άλλοι τηρήσουν τον κανονισμό κυκλοφορίας που γίνεται. Και πιστεύω ότι δεν τηρήθηκε στο δυστύχημα το τραγικό αυτών των Τεμπών. Δεν τηρήθηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τελευταία ερώτηση είναι σε συνέχεια αυτό που είπατε. Δηλαδή, αν υπήρχαν συστήματα εγκατεστημένα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης, όλα αυτά τα προηγμένα συστήματα, αλλά δεν τηρούνταν ταυτόχρονα και ο κανονισμός κυκλοφορίας, ασφαλούς κυκλοφορίας, θα συνέβαινε το ατύχημα? Κοιτάξτε, και τα συστήματα να τα βάλουμε, μακάρι να τα βάλει ο ΣΕ και να δουλεύει, αυτά μπορούν να χαλάσουν μια μέρα. Μπορούν να πάνε να γίνει υποκολοκοπήτων και να καταστραφούν συστήματα και να αναγκαστεί το τρένο που κυκλοφορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς τα συστήματα. Δεν θα πει ότι όταν χαλάσει το σύστημα αυτό έχουμε μετοπικές των τρένων. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και οι κανονισμοί που λένε πώς κυκλοφορούν τα τρένα αν χαλάσει το σύστημα. Οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση οι δικλείδες ασφαλείας δεν τηρήθηκαν στο ατύχημα για να έχουμε τα Τέμπη. Ο κανονισμός που ξέρω ήταν ο παλιός κανονισμός. Τώρα έχει αλλάξει ο κανονισμός μου φαίνεται το 18, το 19 ή το 16, δεν θυμάμαι. Πιστεύω ότι και αυτός ο κανονισμός έχει τις δικλείδες ασφαλείας που είχε και ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος είχε 5 δικλείδες ασφαλείας. Έπρεπε να κάνουν δηλαδή 4-5 άτομα συγχρόνως λάθος. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτυρα, δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαβδαρίδη. Τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Μάρτης. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω από σιδηροδρομικά και από τεχνικά θέματα, θέλω να μου πείτε κάτι απλό. Πρώτα, ένα κράτος ασχολείται με την υποδομή και μετά με τα συστήματα ασφαλείας, ή προηγούνται τα συστήματα ασφαλείας και μετά η υποδομή? Αυτά που είπα δεν ήταν για κατασκευή, όχι για κυκλοφορία τρένων. Για να κυκλοφορήσει το τρένο πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά που προβλέπεται από τους κανονισμούς κυκλοφορίας για να δοθεί σε κυκλοφορία. Απλώς πρώτα κατασκευάζεται η υποδομή και μετά κατασκευάζεται αυτό. Αυτό δεν θα πει ότι η υποδομή, όταν κατασκευαστεί χωρίς τα άλλα, μπορεί να δοθεί σε κυκλοφορία η γραμμή.
Άρα πρώτα κατασκευάζεται η υποδομή. Η υποδομή. Η γραμμή ήταν μονή ή διπλή τότε, επί θητείας σας? Εγώ ξεκίνησα με διπλή γραμμή μόνο το Αθήνα Ινώη όταν πήγα στο Σιδηρόδρομο. Μιλάμε για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, σας λέω, ήταν Αθήνα Ινώη, 70 χιλιόμετρα ήταν διπλή γραμμή και από εκεί και πάνω σχεδόν όλη η άλλη γραμμή ήταν μονή. Μονή. Και γινόταν κυκλοφορία τρένων σε μονή γραμμή, άνοδος, κάθοδος, χωρίς να γίνονται δυστυχήματα. Δεν είχατε ακούσει τα τελευταία χρόνια δυστυχήματα. Πότε έγινε διπλή η γραμμή? Γινόταν τμηματικά. Κάθε κομμάτι που τελείωνε η υποδομή και μπορούσε να δοθεί σε κυκλοφορία, δινόταν σε κυκλοφορία. Ο ΣΕ την παραλάμβανε από την ΕργοΣΕ και την έδινε σε κυκλοφορία. Θυμάστε να μας πείτε πότε ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή, αν θυμάστε? Κοιτάξτε, εγώ που σαν άτομο, επειδή δούλευα στην κατασκευή του Ινώη τη Θωρέα, είχα εργοτάξιο και 250 άτομα προσωπικό και έστρωνα γραμμές για 5-6 χρόνια. Θυμάμαι ότι το Ινώη τη Θωρέα το τελειώσαμε περίπου το 86-87. Η διπλή γραμμή στην Ελλάδα? Όχι, η διπλή γραμμή, στο τμήμα αυτό σας λέω. Λέω η διπλή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη πότε ολοκληρώθηκε, αν θυμάστε? Αν ολοκληρώθηκε το τελευταίο κομμάτι τη Θεωρέα Δομοκός, δόθηκε σε κυκλοφορία πριν 2 χρόνια. Μήπως Φεβρουάριο το 19? Μπορεί να ήταν Φεβρουάριο. Εντάξει. Το 19. Ερώτηση. Εάν δεν έχεις διπλή γραμμή, μπορείς να εγκαταστήσεις αυτά τα συστήματα ασφαλείας? Από ό,τι ξέρω μπορείς, γιατί είναι αμφίδρομη, γίνεται μία γραμμή που έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης σηματοδότησης και μπορεί τα τρένα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από την ίδια γραμμή. Μάλιστα. Οι μάρτυρες που κατέθεσαν χτες είπαν ότι τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν. Δηλαδή 2004-1998. Έχετε υπόψη σας λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας? Μέχρι το 2008 λειτουργούσε, από ό,τι θυμάμαι, το κέντρο Λάρισας, λειτουργούσε το κέντρο, υπήρχε ρυθμιστής κυκλοφορίας ο οποίος τα παρακολουθούσε στην Αθήνα, λειτουργούσε των Αθηνών. Λειτουργούσε του προαστιακού σιδηροδρόμου που πήγαινε στο αεροδρόμιο. Λειτουργούσε το τμήμα Αθήνα-Κιάτο. Ναι. Και η Λάρισα, το κομμάτι Λάρισα-Θεσσαλονίκη. Δομοκός Λάρισα-Θεσσαλονίκη με κέντρο τη Λάρισα λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν, δηλαδή, ναι. Μεγάλο τμήμα. Μεγάλο τμήμα λειτουργούσε τη σηματοδότηση. Τότε πώς εξηγείτε, εγώ δεν θα πω για το δυστύχημα στη Βαβαρία, πώς εξηγούνται 2 ατυχήματα, το ένα μάλιστα τραγικό δυστύχημα, την περίοδο, θα σας το θυμίσω τώρα, μάλιστα της θητείας σας, 12 Ιουλίου 2017 με τοπική σύγκρουση 2 τρένων μέσα στην Αθήνα. Συρμός του προαστιακού συγκρούεται με τοπικά με εμπορική αμαξοστοιχεία στις 3 γέφυρες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 53 επιβάτες. Πότε? 12 Ιουλίου 2017, 53 επιβάτες, 2 τρένα βρίσκονταν στην ίδια γραμμή μέσα στην Αθήνα. Και το δεύτερο τραγικό, 20 Δεκεμβρίου του 2006, σκοτώνεται ένας μηχανοδηγός, πατέρας 2 ανηλίκων, και 30 επιβάτες τραυματίζονται σε σύγκρουση τρένων στο Μενίδη. Ο δεύτερος μηχανοδηγός θα πεθάνει 4 χρόνια μετά. Το δυστύχημα ήταν ακριβώς σχεδόν όπως τα Τέμπη. Ερώτηση. Πώς εξηγείται το γεγονός, αφού λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, να έχουν συμβεί αυτά τα 2 τραγικά? Σας είπα ότι το ανθρώπινο λάθος
Δεν θυμάμαι τα δύο, να σας πω λεπτομέρειες για τα συστήματα του 17. Σαφώς δεν θυμάμαι, γιατί δεν είχα καμία... Το 7 στο Μενίδη είπατε. Ναι. Λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, λειτουργούσε το ETCS. Το ETCS δεν έχει δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα και δεν έχει εγκατασταθεί τότε ακόμα. Είπατε ότι λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας εκείνη την περίοδο. Σηματοδότηση μου είπατε. Μάλιστα. Σηματοδότηση λέτε. Εσείς μου για σηματοδότηση δεν μου είπατε ή κάνω λάθος. Συστήματα ασφαλείας, αν λειτουργούσαν κατά τη θητεία σας, γιατί οι μάρτυρες χθες και προχθές μας είπαν ότι λειτουργούσαν το 2000-2004. Και σας ρωτώ, λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας? Αν θυμάστε. Δεν ήμουνα στον ΟΣΕ, δεν θυμάμαι. Εγώ το 2004 ήμουνα εργοσέ. Η εργοσέ δεν έχει καμία σχέση με την κίνηση των τρένων και με το... Τα θυμάστε αυτά τα τραγικά γεγονότα? Όχι, δεν τα θυμάμαι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν 2006, 20 Δεκεμβρίου του 2006. Στο Μενίδη η σύγκρουση τρένων. Γνωρίζετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Όχι. Που τυχαίνει να είναι η ίδια με τη σημερινή. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Με τοπικές, από ό,τι φαίνεται έχουμε επί Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζω. Είχατε προμηθευτεί μηχανές ηλεκτροκίνησης ως εργοσέ? Ως εργοσέ όχι. Δεν είχατε? Από ό,τι ξέρω όχι. Μάλιστα. Τα συστήματα ασφαλείας που είχαν ενταχθεί στα Ολυμπιακά έργα, θυμάστε αν προχώρησαν, λειτουργήσαν? Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι ονομάζουμε συστήματα ασφαλείας που με ρωτάτε. Αυτά που σας είπα για το 2008, τι δούλευε, δούλευε η σηματοδότηση είπαμε. Μάλιστα. Είναι μέσα και εκεί η σηματοδότηση, είναι στο σύστημα ασφάλειας. Αλλά τι εννοείται αν έχει? Αυτά είναι, την εποχή αυτά που υπήρχαν. Εντάξει, και αυτό που το ETCS δεν υπάρχει ακόμα και πρέπει να έχει πολύ χρόνο ακόμα για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν για να... Δεν ξέρω αυτό. Γιατί δηλαδή? Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει και στο τροχείο υλικό και στη γραμμή να εγκατασταθούν οι μονάδες του ETCS για να μπορέσει να δουλέψει. Πρέπει να τελειώσει και την κινητή τηλεφωνία, το GSMR. Έχει ακόμα δουλειά δηλαδή μπροστά και θέλει αρκετό χρόνο για να δουλέψει. Αυτό που ονομάζαμε εμείς σηματοδότηση, ονομάζαμε τη διαχείριση των σταθμών, δηλαδή τις γραμμές μέσα σε κάθε σταθμό. Σε ποια γραμμή θα μπει το τρένο για να γίνει η διασταύρωση τρένων και τα ρέστα. Ωραία. Ερώτηση. Τα τρένα, να τελειώσω ένα λεπτό. Ναι, ναι. Τα τρένα στην ελεύθερη γραμμή δεν είχαν καμία παρακολούθηση και δεν έχουν. Ερώτηση. Τηλεδιοίκηση σε μονή γραμμή μπορεί να εγκατασταθεί? Ναι, είπαμε ότι μπορεί να εγκατασταθεί. Το ETCS, από ό,τι ξέρω, μπαίνει και σε μονή και σε διπλή γραμμή. Μάλιστα. Αμφίδρομοι. Υπάρχουν δηλαδή φανάρια που δουλεύουν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Τότε επί θητεία σας είχατε υπογράψει κάποια σύμβαση ως εργοσέ? Πολλές συμβάσεις είχα υπογράψει. Είχατε υπογράψει για ETCS? Η TCS δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η υπογραφή. Εγώ είχα υπογράψει για το GSMR την κινητή τηλεφωνία και ήταν η διαδικασία πάλι για το GSMR για την εγκατάσταση των συσκευών στο τροχαίο υλικό και στη γραμμή. Αυτή δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία της... Υπεγράφει σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ, αυτή που υπογράψατε το 2008, το 2007, η 10005. Δεν την ξέρω, είμαι. Άλλες δύο ερωτήσεις. Εάν λειτουργούσε, εάν ήταν σε ισχύ μάλλον,
η 717 πιστεύετε θα έχει αποτραπεί το έγκλημα στα Τέμπη? Εκείνο που ξέρω είναι ότι αν τηρείται ο κανονισμός κυκλοφορίας, που είναι αν δουλεύει ή δεν δουλεύει το TTCS, δηλαδή αν δουλεύει πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, αν δεν δουλεύει πρέπει να γίνουν αυτές οι ενέργειες, δυστύχημα δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα το ETCS, είπα κατά τη γνώμη μου, το ETCS μπορεί να εγκατασταθεί και να χαλάσει. Γιατί πήγαν το βράδυ 5 άνθρωποι και κατέστρεψαν και έκοψαν τα καλώδια για να πάρουν να πουλήσουν χαλκό. Δηλαδή, κύριε αυτό Μάρτης, δεν θα πει ότι θα τρακάρουν τα τρένα την άλλη μέρα. Δηλαδή, κύριε Μάρτης, δεν υπάρχουν από τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί συστήματα ασφαλείας που να εκμυδένιζαν το ανθρώπινο λάθος? Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο να μηδενίζεται το εκφοβητό. Υπάρχουν δηλαδή ασφαλεία. Ακόμα και ανθρώπινο λάθος να γίνει, να μπορεί να αποτραπεί ένα δυστύχημα. Αυτό σας λέω, το έχει ο κανονισμός, έχει 7... Η 717 δεν το προέβλεπε αυτό? Στη Λάρισα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έγιναν 5 άνθρωποι ακόμα να μην έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργούσε τότε, αφού το λέτε? Πότε τότε? Στο έγκλημα των Τεμπών, 28 Φεβρουαρίου 2023, λειτουργούσε? Να το ξέρω, εγώ έχω φύγει από το 2008. Τότε πώς ξέρετε ότι 5 άνθρωποι δεν κάναν τη δουλειά τους? Δεν είπατε 2, δεν είπατε 7. Τώρα όπως μίλησα είπα... Συγγνώμη, είστε πολιτικός μηχανικός, είστε στην Εργοσέ. Σας ρωτώ κάτι απλό. Δεν υπάρχουν από τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί συστήματα ασφαλείας, είτε θέλουμε να τα πούμε GSMR, είτε ETCS, τα οποία ακόμα και ανθρώπινο λάθος να γίνει, να αποτρέψουν ένα δυστύχημα? Πόσο πιο απλά να την κάνω την ερώτηση? Σας παρακαλώ, υπάρχουν? Εγώ σας απάντησα και τώρα... Να την κάνω την ερώτηση διαφορετικά πάλι. Εάν λειτουργούσε σε ισχύ 717, θα είχε αποτραπεί το έγκλημα στα Τέμπη? Καταρχάς, πρώτον, σαν άτομο δεν ξέρω τι σύμβαση του 717 τι περιλαμβάνει για να σας απαντήσω. Η σύμβαση φτιάχτηκε το 2014 και εγώ έχω φύγει από το 2008 και δεν ξέρω τι έχει μέσα. Εκείνη την εποχή έκανα άλλη δουλειά. Κύριε Μάρτης, επίσης είπατε ότι δεν θυμάστε και τι υπογράψατε. Δεν θυμάμαι τι υπογράψατε. Σας ρώτησα αν υπογράψατε σύμβαση για ETCS. Σας είπα δεν έχει υπογραφεί αυτή τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Δεν έχει υπογραφεί. Σήμερα ανακοίνωσε η Εργοσέ ότι έχει τελειώσει. Και την υπογράψατε επί θητείας σας. Η 10005. Άρα καλό είναι να πείτε ότι δεν θυμάστε και τότε και τώρα και το 23, για να υπάρχει αντικειμενικότητα. Το δέχομαι ότι δεν γνωρίζετε τι περιείχε 717. Το δέχομαι. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Σας, κύριε Κοκαλή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόκαλη. Μια διευκρινιστική λίγο, κύριε Μάρτυρα, πριν περάσουμε στην κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Είπατε προηγουμένως ότι για να γίνει το δυστύχημα των Τεμπών, άλλοι 5 άνθρωποι προφανώς... Του έχει ένα νούμερο, είπα. Μπορεί να είναι 4, μπορεί να είναι 8. Εντάξει, δεν είναι το θέμα το νούμερο, αλλά πιστεύετε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν καθοριστικός, όποια συστήματα και αν υπήρχαν προκειμένου να συμβεί αυτό το ατύχημα? Βεβαίως και το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Αποστολάκη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Μάρτης, να σας ρωτήσω κάτι. Είστε χρόνια στον ΟΤΣΕ και ήσασταν και στο Σύλλογο Μηχανικών. Ναι. Ανήκατε σε κάποια παράταξη, ήσασταν στην ΠΑΣΚΕ, ήσασταν στη ΔΑΚΕ, ήσασταν κάπου? Ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Γιατί δεν το είπατε αυτό στην αρχή, γι' αυτό ξεχαστήκαμε εμείς να σας ρωτήσουμε. Δεν το θεωρώ τόσο σπουδαίο πράγμα. Πράγματι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο μετά από αυτό που δεν είναι σπουδαίο.
υπάρχουν όρια ηλικίας, επειδή έχετε θητεία στον ΟΣΕ μεγάλη, υπάρχουν όρια ηλικίες για τους σταθμάρχες, υπήρχαν? Για όλο το προσωπικό ξέρω ότι υπήρχε όριο ηλικίας τότε που ήμουν. Ποιο ήτανε? Ήταν ανάλογα. Για εμάς τους που δουλεύαμε στα γραφεία και ήμασταν υπάλληλοι ήταν το 65ο. Μπορούσε να προσληφθεί κάποιος δηλαδή που είναι... Δεν μιλάω για να συνταξιοδοτηθείτε, για την πρόσληψη μιλάω. Για την τοποθέτηση. Δεν θυμάμαι και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα εργασιακά. Πότε προλαμβάνεται το ένα σταθμάρχης ή όχι. Ρωτήστε τον ΟΣΕ και τι νόμοι υπήρχαν τότε. Εγώ δεν μπορώ να σας... Σύμφωνα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος εργάζεται σε μια θέση ασφαλείας, είναι ας πούμε ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια κρίσιμη θέση για την ασφάλεια και πάθει έμφραγμα, θα συμβεί κάτι, τι λέτε, θα συμβεί κάτι σοβαρό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Θέλω να πω, ο ανθρώπινος παράγοντας υφίσταται... Είναι δεδομένος. Μπορεί τώρα που μιλάμε να πάθει κάποιος έμφραγμα. Άρα τελειώνουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι τόσο απρόβλεπτος και τόσο παρόν, τα συστήματα ασφαλείας δεν αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες στον 21ο αιώνα μάλιστα. Αυτό που είπα ότι στο σιδηρόδρομο δεν φτάνει λάθος ενός ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα πάθει τη συγκοπή δεν θα μπορεί και μπορεί να κάνει, δεν θα κάνει μια ενέργεια που πρέπει να κάνει. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που καλύπτουν το λάθος αυτού του ανθρώπου. Επομένως δεν πρόκειται να γίνει... Δεν πρέπει να γίνει και δεν πρόκειται, αν δουλέψουν όλοι σωστά, δεν θα έχουμε δυστύχημα. Αν η τεχνολογία δουλέψει σωστά... Όχι η τεχνολογία, οι άνθρωποι, ναι. Είπαμε. Ναι. Γιατί την τεχνολογία τη χειρίζονται άνθρωποι. Πρέπει ο μηχανοδηγός, παραδείγματος χάρη, να αναγγείλει ότι φεύγει από το σταθμό Λάρισας και πηγαίνει προς τις νέους πόρους... στη γραμμή ανόδου και να το ακούσουν όλοι οι μηχανοδηγοί που κυκλοφορούν στα τρένα σε εκείνη την περιοχή. Αν δεν το κάνει και ο μηχανοδηγός ο οποίος δεν έχει πάρει έμφραγμα, αυτό είναι λάθος και του μηχανοδηγού. Έπρεπε ο ρυθμιστής κυκλοφορίας που έχει όλα τα τρένα που δείχνει να πάρει να δει ότι τα δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή και να τα σταματήσει. Μάλιστα. Πρέπει να κάνει και αυτός λάθος εκείνη τη στιγμή, αν υπάρχει ρυθμιστής. Αυτό είπα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Εάν ένας εργολάβος κηρυχτεί έκπτωτος από την εμπειρία σας, από τον ΟΣΕ, ναι, τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει εντός των ορίων που η σύμβαση επιτάσσει παραδώσει το έργο, ήθιστε να του καταβάλλετε αποζημίωση για θετική ζημία? Το έχετε, ήταν κάτι που το γνωρίζατε, είχε συμβεί στο παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι που αν συνέβαινε συνάδει με την χρηστή διοίκηση κατά την εκτίμησή σας? Τα έργα στον ΟΣΕ και στην ΕργοΣΕ εκτελούνται σύμφωνα με το νόμο και περί δημοσίων έργων. Ό,τι κάνει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων κάνει και ο ΣΕ και ο ΕργοΣΕ. Δηλαδή, αν ένας κηρυχθεί έκτοτος γιατί δεν μπόρεσε να τελειώσει το έργο, η νομοθεσία γράφει μέσα τι πρέπει να κάνεις. Ό,τι κάνει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων... Για το Υπουργείο εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάω για τον ΟΣΕ. Για το Υπουργείο σας μιλάω. Θέλω την κρίση σας. Με βάση τα συναλλακτικά ήθη. Αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμοι, είναι παράνομο. Αν έχουν τηρηθεί οι νόμοι, είναι νόμιμο. Τι να σας πω εγώ, ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση και ούτε δικαστής είμαι αυτή τη στιγμή να πω σε αυτή η περίπτωση που υπάρχουν οι διαδικασίες. Από τα συναλλακτικά ήθη, κύριε, είναι έκτοτο. Είναι, μάλλον είναι υπερήμερος, δεν έχει
Για να τον κάνει παίρνει και άλλη παράταση. Παίρνει παράταση. Μα για να πάρει παράταση πρέπει να πάρει να γίνει, να δοθεί αυτή η παράταση. Για να παίρνει παράταση. Ωραία. Παίρνει παράταση. Δεν κηρύσσεται έκτοτος. Δεν κηρύσσεται έκτοτος, παρότι καθυστερεί. Και παίρνει εκ νέου παράταση. Δεν έχει παραδώσει εντός των ορίων που η σύμβαση επιτάσσει. Και παίρνει και αποζημίωση. Την κρίση σας θέλω. Μην μα πείτε δεν ξέρω. Την κρίση σας. Ένας. Περνάει από συμβούλια, περνάει από επιτροπές. Ναι. Όλοι, και οι οποίοι όλοι ελέγχουν την υφιστάμενη νομοθεσία και τι έχει γίνει εκεί. Και, ναι. βάζουν, και βγάζουν απόφαση. Ναι. Τώρα αν δεν βγάζουν σωστά απόφαση ή δεν δουλεύουν σωστά, τι να σας πω εγώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Αποστολάκη. Το λόγο δίνουμε τώρα στον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ. Κύριε Μάρτη, πώς κρίνετε σήμερα την εικόνα του σιδηροδρόμου στη χώρα μας? Έχει πολλή δουλειά ακόμα για να γίνει ευρωπαϊκού επίπεδου. Δηλαδή είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη δεκαετία του 80 ή σε χειρότερη? Από άποψη όγκου, από άποψη δρομολογίων, από άποψη δικτύου, από άποψη ασφαλείας, συγκρίτηση ατυχημάτων, όλα αυτά. Τι να σας πω. Πάντως δεν είναι σε καλή κατάσταση σήμερα. Τι φταίει γι' αυτό, αφού έχουν δοθεί τόσα δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια? Πιστεύω ότι η περίοδος αυτή των μνημονίων που σταμάτησε και η απλή συντήρηση σχεδόν σε όλο το δίκτυο έχει αφήσει μεγάλα αποτυπώματα. Δηλαδή μέχρι τότε πήγαιναν καλά τα πράγματα, δηλαδή μέχρι το 10 και από το 10 με το 18 η κατάσταση κατέρευσε. Κάθε χρόνος πριν το 10, κάθε χρόνος που πέρναγε, το τρένο ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Όχι ότι είχε μεγάλη διαφορά και τα ρέστα. Και τότε πώς, ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις για τους αυτοκινητόδρομους στην εποχή των μνημονίων και όχι των τρένων? Τι να σας πω, εγώ το αποτέλεσμα μπορώ να σας πω, δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε να πάω να κάνω. Το αποτέλεσμα είδα και είδα ότι στην περίοδο των μνημονίων είχε σταματήσει τη πλήρωση συντήρησης όλων των πραγμάτων στο σιδηρόδρομο. Το είδατε από την εμπειρία σας ή από τη, θεωρητικά το παρακολουθήσατε? Εμπειρία δεν ήμουν εγώ υπάλληλος τότε στο σιδηροδρόμο, αυτό που έβλεπα. Μάλιστα. Άρα αυτή την περίοδος εκείνη δηλαδή εννοείται? Ναι, από το 8 και μετά είχα πάψει να είμαι. Θεωρείτε ότι φταίει η περίοδος των μνημονίων? Πιστεύω ότι έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο. Για την κατάντηση που υπάρχει σήμερα στο σιδηρόδρομο. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Να πω δύο αντικαταστάσεις, καθώς το λόγο τώρα θα έχει ο κύριος Μπούμπας. Ο κύριος Μπούμπας για δεύτερη μέρα αντικαθιστά τον αναπληρώνει τον κύριο Σαράκη και τον κύριο Φωτίλα. Σε λίγη ώρα θα γίνει μια αντικατάσταση γιατί προέκυψε κάτι έκτακτο στον συνάδελφο και θα έρθει ο κύριος Κυριαζίδης. Κύριε Φωτίλα, μέχρι. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μπούμπα. Καλημέρα, κύριε Κούρελα. Να σας ρωτήσω, ο λόγος που παραιτηθήκατε με τον κύριο Αποστολόπουλο το 2008, ποιος ήταν κατ' ουσίαν? Γιατί είχε γίνει και ένα ατύχημα εκείνη την εποχή και δεν ξέρω πόσο καθοριστικό μπορεί να ήταν το ατύχημα του Μπράλου στη δική σας την παρέτηση και στο κύριο Αποστολόπουλο. Καταρχάς, η Εργοσέ δεν είχε καμία σχέση με την κίνηση των τρένων. Εμείς απλώς κάναμε διαχείριση των έργων κατασκευής που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να έχει, απλώς πιστεύω ότι η ηγεσία του Υπουργείου έκρινε ότι ήθελε να κάνει το περίφημο rotation
και ότι πρέπει μήπως και εμείς ότι πρέπει να αντικατασταθούμε. Ο λόγος που παραιτηθήκατε δηλαδή ήταν καθαρά προσωπικός μαζί με τον κύριο Αποστολόπουλο, πιστεύατε όχι, ότι... Όχι, δεν παραιτηθήκαμε, μας... Σας παραιτήσατε δηλαδή, ναι, να το πω έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ο διάδοχος του κύριου Αποστολόπουλου τότε βέβαια ήταν ένα άτομο που δεν είχε μεγάλη σχέση όπως εσείς, γιατί εσείς προέρχεστε από τον ΟΣΕ. Άρα είχατε μια εμπειρία και ως μηχανικός συνάμο που είστε, γιατί ο κύριος Μπιντούνης που αντικατέστησε τον κύριο Αποστολόπουλο και ο κύριος Νέλλας αντικατέστησε εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο κύριος Μπιτούνης βέβαια προέρχεται από έναν μεγάλο όμιλο πετρελοειδών, δεν ξέρω τώρα, βέβαια ήταν και πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Πετρελοειδών της Mobil Oil. Δεν είχε δηλαδή σχέση. Τα άτομα που σας αντικατέστησαν ή οι προκάτοχοί σας, κατά την άποψή σας, δεν έπρεπε να έχουν σχέση με το αντικείμενο? Κοιτάξτε, ο σιδηρόδρομος είναι ένα ξεχωριστό αντικείμενο και μηχανικός να είσαι, θέλεις μια ειδίκευση για να θεωρηθείς ότι είσαι σιδηροδρομικός. Αν δεν έχεις καθόλου σχέση με το αντικείμενο, θέλεις έναν ορισμένο χρόνο να μπορέσεις να μπεις στο πνεύμα του σιδηροδρόμου. Τώρα, πόσο καλά ανταποκριθήκαν οι αντικαταστάτες μου και του κυρίου Αποστολόπουλου, αυτό τι να σας πω, δεν το ξέρω, γιατί δεν είχα και δεν ασχολήθηκα. Με τον τότε υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, είχατε τακτικές επαφές και εσείς και ο κύριος Αποστολόπουλος, γιατί το είχε ζητήσει ο υπουργός τότε να γίνονται κάποιες επαφές προκειμένου να επισπευθούν κάποια έργα του σιδηροδρόμου. Είστε ικανοποιημένος από τις συναντήσεις και τις επαφές που είχατε τότε, ή έπρεπε να γίνονται περισσότερες και να συζητούνται εκτενέστερα τα προβλήματα της κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου? Νομίζω ότι είχαμε καλή επαφή και είχαμε και καλή συνεργασία μαζί όσο καιρό ήμουν και στην ΕργοΣΕ. Τον τελευταίο χρόνο δηλαδή που ήμουν με τον κύριο Χατζηδάκη, πιστεύω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Αυτό γνωρίζετε εσείς αν συνεχίστηκε μετά και με τους διαδόχους σας, αν υπήρχαν επαφές? Δεν το ξέρετε? Ως διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, καθώς η ΕργοΣΕ θυγατρική του ΟΣΕ, που ναι μεν ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1971, το 1996 ΕργοΣΕ ως θυγατρική, είχατε σχέση με αυτά τα προγράμματα συγχρηματοδότησης από την Ευρώπη, σωστά? Η ΕργοΣΕ ήταν υπεύθυνη για κάποια προγράμματα επιχειρησιακού χαρακτήρα τα οποία χρηματοδοτούνται και από την Κομισιόν. Επισκεφθήκατε ποτέ εσείς άλλα κράτη για να δείτε πώς λειτουργεί τηλεδιοίκηση, για να αποκομίσει δηλαδή μια εμπειρία ή διεισόμαση για το πώς κάποια κράτη της Γυραιάς ήδη το κάνουν πράξη? Είχατε δηλαδή αυτή την επαφή ή αυτή την ευκαιρία να ταξιδέψετε στην Ευρώπη για να δείτε από κοντά τέτοια συστήματα και πώς είναι οι κατασκευές του σιδηροδρόμου εκεί? Ότι είχα επισκεφθεί την Ευρώπη και άλλα κράτη και είχα ταξιδέψει με τα τρένα και αυτά, είχα πάει. Αλλά εκείνη την εποχή που βασικά, όπως είπα και προηγουμένως, αυτά που φτιάχναμε ήταν υποδομές εκείνη τη δεκαετία. Δηλαδή φτιάχναμε τα τούνελ, τις γέφυρες και τα χωματουργικά για να στρώσουμε τη γραμμή. Η σηματοδότηση, το ETCS, οι τηλεπικοινωνίες και αυτά ήτανε, δεν είχαμε αρχίσει να έχουμε μεγάλη, να ασχολούμαστε με αυτά, γιατί ήτανε το μελλοντικό στάδιο. Έπρεπε πρώτα να περάσουμε το πρώτο για να πάμε στο δεύτερο.
Η γραμμή επί των ημερών σας και το Ροδοδάφνης, γιατί καθυστερούσε, γιατί αντιδράσατε σε κάποιες συνεντεύξεις που διαβάζω σε εφημερίδες της εποχής το 2007, είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει νέα χάραξη. Τι πρόβλημα είχε η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή, κύριε Κουρέντα? Σε ποιο κομμάτι? Κιάτο, Ροδοδάφνη. Έχετε δώσει συνέντευξη το 2007 για αυτή τη γραμμή. Εγώ δώσει, τι να σας πω, εκεί πέρα είχαμε μεγάλα, με τους τοπικούς παράγοντες είχαμε πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα όμως στην Πάτρα. Δεν θυμάμαι να σας πω συγκεκριμένα για το κομμάτι αυτό. Υπήρξαν όμως προβλήματα, τα λέτε, επί των υπερών σας? Υπήρξαν, γιατί είχαμε μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο. Όπως και στο Διακοφτό, είχαμε στην Πάτρα μέσα στη χάραξη μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Αλλά στη Ροδοδάφνη δεν θυμάμαι, τι να σας πω. Αντιδράσεις ό,τι αφορά τις απαλωτριώσεις που γινότανε, και τον τρόπο κατασκευής, θέλανε να είναι υπόγεια σε πολλά σημεία. Τι είπατε? Ξέρω που είναι η Ροδοδάφνη, απλώς... Ναι, ναι, όχι, είναι συνέντευξη του κυρίου Κούρεντα παλιά αυτή του 2007 από αφορά αυτή, είχα πάει αυτή τη γραμμή. Πάρα πολλές φορές και είχαμε συζητήσει με την τοπική κοινωνία, τους δημάρχους και τον κόσμο σε όλο το μήκος, και στο τέλος πιστεύω ότι είχαμε βρει λύσεις. Εκτός από την Πάτρα μέσα που ήταν πολύ δύσκολο το και πολύ οικονομικά βαρύ το, η κατασκευή που ήθελε ο Δήμος να γίνει. Προφανώς γι' αυτό αναφέρεστε στη συνέντευξή σας αυτή το 2007 ότι δεν μπορεί να γίνει νέα χάραξη. Προφανώς οφείλεται και σε κάποιες αντιδράσεις, δηλαδή της κοινωνίας εκεί για τη συγκεκριμένη γραμμή. Να ρωτήσω όμως, λέτε υπήρχαν αντιδράσεις και για την κατασκευή. Αυτό έχει επηρεάσει την ποιότητα κατασκευής, πιστεύετε, με την εμπειρία και την επιστήμη ως μηχανικός, ή αφορά, ναι, γιατί οι αντιδράσεις μπορούν να δημιουργήσουν κάποια σιδηροδρομική γραμμή που περνάει από κάποια μέρη τα οποία δεν ενδείκνυται. Αυτό λέω, έχουν επηρεάσει τοπικές κοινωνίες σε ό,τι αφορά την πορεία χάραξης του σιδηροδρομικού δικτύου εν Ελλάδα? Πιστεύω πως όχι. Γιατί όπου τελικώς καταλήξαμε να πάμε, είχαμε βρει μια λύση που τη δεχόμαστε και εμείς οι μηχανικοί, τη δεχόμαστε ως σωστή. Πιστεύετε ότι επειδή είστε και μηχανικός, η στελέχωση της ΕργοΣΕ θα έπρεπε να είναι περισσότερο από πιο εξειδικευμένους τεχνίτες, συναδέλφους σας, για να μπορέσει να ευωδώσει στο έργο της και να συντελέσει σε μια σωστή κατασκευή σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, ή είστε ικανοποιημένος από το προσωπικό? Εν τη αυτή περίπτωση υπήρξαν ελλείψεις επιστημονικής κατάρτισης ή τουλάχιστον και αριθμού ανθρωπίνου δυναμικού? Την εποχή που ήμουνα θεωρώ ότι η ΕργοΣΕ είχε πάρα πολύ καλό προσωπικό και πάρα πολύ εξειδικευμένο στο αντικείμενο που ασχολιόταν. Επαρκούσε? Και πιστεύω ότι επαρκούσε πλήρως. Έχετε εικόνα σήμερα από συναδέλφους σας που σας έχουν διαδεχθεί? Γιατί φαντάζομαι με τόσα χρόνια εμπειρίας και το ότι περάσατε πολλά χρόνια από τη ζωή σας, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ελλείψεις σήμερα στην ΕργοΣΕ και στον ΟΣΕ κατ' επέκταση? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί θεώρησα καλό να απομακρυνθώ από τους συναδέλφους εκεί, γιατί πολλοί θα θεωρούσαν ότι ήθελα να επέμβω στη δουλειά τους, και γι' αυτό θεώρησα να είμαι λίγο πιο μακριά και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Σας κάλεσα ποτέ, γιατί η εμπειρία ίσον σοφία? Όχι. Όχι. Δεν είχατε κάποια κλίση, δηλαδή κάποια πρόσκληση μάλλον? Όχι, όχι. Και κάτι τελευταίο, σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, επειδή είστε μηχανικός, αυτή πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα με βάση της ποιότητας του σιδηροδρομικού δικτύου? Αντέχει στο χρόνο, γιατί είναι και πεπαλαιωμένο το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα σε πάρα πολλά κομμάτια? Σε ό,τι αφορά το κομμάτι συντήρησης δηλαδή εννοώ. Η συντήρηση ακολουθεί κανόνες, και η συντήρηση έχει κανονισμούς και κανόνες που βγαίνει
πότε πρέπει να πας. Υπάρχουν τα καταγραφικά μηχανήματα που γράφουν την ποιότητα της γραμμής και από εκεί βγαίνει αν χρειάζεται συντήρηση ή δεν χρειάζεται. Δεν αρκεί μόνο το μάτι να δούμε. Τώρα έχουμε και τα μέσα που μας βοηθάνε να δούμε και την ποιότητα που χρειάζεται και τι εργασίες πρέπει να πάμε να κάνουμε. Τώρα αν υπάρχουν τα λεφτά, αν υπάρχει ο κόσμος, αν υπάρχουν αυτά, είναι ένα δεύτερο θέμα μετά. Αλλά την ποιότητα, τι πρέπει να γίνει για να έχεις μια σωστή γραμμή και τι συντήρηση πρέπει να κάνεις, έχεις τα μέσα να το βρεις εύκολα. Ναι, γιατί αν δεν γίνει και σωστή συντήρηση, πέρα από την τηλεδιοίκηση που γίνεται κατά κόρο λόγος για αυτήν, ελοχεύει ο κίνδυνος πάντα εκτροχιασμού και ατυχήματος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούρεντα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούμπα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόντης από τους Σπαρτιάτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, σας άκουσα πριν να λέτε ότι εάν δύο άνθρωποι στην ουσία κάνουν ανθρώπινο λάθος. Στο μάρτυρα απευθύνω. Τότε είναι αναπόφευκτο μάλλον να γίνει ένα ατύχημα. Σωστά το είπατε, σωστά το άκουσα μάλλον. Είπα ότι δεν επαρκεί ένας για να κάνει ένα λάθος. Αν δουλέψει ο κανονισμός πρέπει να υπάρχει περισσότερα από ενός και περισσότερα από δύο και τρία. Ναι, ναι. Και είπατε ότι δεν υπάρχει σύστημα το οποίο να εξουδετερώνει πλήρως το ανθρώπινο λάθος. Σωστά. Έτσι θεωρώ. Κοιτάξτε, να σας πω ότι θεωρείτε λάθος. Γιατί το σύστημα αυτό έχει βρεθεί και για τα αεροπλάνα και για τα πλοία και για τα τρένα και τώρα προσπαθούν και για τα αυτοκίνητα, να πηγαίνουν μόνο τους τα αυτοκίνητα, αν έχετε δει. Να σας πω λοιπόν το εξής. Στα τρένα, αν δεν το ξέρετε, και έτσι θα έμπαινε και στην τηλεδιοίκηση, υπάρχουν δύο συστήματα κεντρικά ασφαλείας. Είναι το ETCR, το European Train Control, ETCS Control System, που υιοθετούν οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι. Και υπάρχει και το Ινδικό, το οποίο τίνει να εισέρχεται, γιατί οι Ινδοί έχουν μεγάλη παράδοση στα τρένα, όπως ξέρετε, και μεγάλη κυκλοφορία, με πολλά ατυχήματα στο παρελθόν. Το βασικό πρόβλημα των σιδηροδρόμων είναι το λάθος στην αλλαγή των ραγών που θα οδηγήσει με τοπική σύγκρουση, σωστά? Δεν μπορεί να γίνει άλλη σύγκρουση, εκτός και αν κυνηγάς ένα άλλο τρένο που πηγαίνει την ίδια διαδρομή με σένα και το φτάσεις γρηγορότερα. Το σημαντικότερο είναι η με τοπική σύγκρουση, έτσι δεν είναι? Είναι και αυτό μέσα. Ή ο εκτροχιασμός. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα βασικότερα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να χτυπήσει ένα προπορευόμενο τρένο εύκολα, αυτό λέω. Και αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, έχουν προβλέψει, να σας πω, οι ειδικοί για αυτές τις δύο περιπτώσεις, και για τον εκτροχιασμό και για τη μετοπική σύγκρουση. Να σας πω πώς. Έχουν βάλει beacons, τα οποία είναι το Euro Braille, αν θυμάμαι καλά λέγεται, τα οποία στις γραμμές, το ξέρετε αυτό, που έχουν βάλει συστήματα στις γραμμές, τα οποία θα είχε, σύμφωνα με την 717, θα είχαμε και εμείς αναορισμένα χρονικά διαστήματα. Έχουν GPS, έχουν και πλευρικά εκτός τρένου στις γραμμές GPS και μέσα στο τρένο και εκπέμπουν με ραδιοσυχνότητες έξω σε σταθμούς πώς κινούνται τα τρένα. Έχουν μία πιθανότητα, μάλλον έχουν ένα όριο 15 λεπτών και φτάνει μέχρι και τα 5 λεπτά στην πρόληψη του ατυχήματος, εάν δουν ότι το τρένο διαγράφει με τοπική σύγκρουση ή έχει μπει σε λάθος γραμμή, και δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν πάνω από 5 σταθμοί, οι οποίοι δεν μπορεί ταυτόχρονα να ασθενήσουν, να πεθάνουν όλοι όσοι λειτουργούν. Κάποιος θα παρέμβει και μπορεί να παρέμβει και στην ίδια με τον τηλεχειρισμό αυτό και στην ίδια την κίνηση των τρένων, μέχρι ακόμα και να τους κόψει την ταχύτητα. Αυτό είναι το ETCS system, γιατί αν ξέρετε, στην Ευρώπη έχουμε τρένα που κινούνται με 400 χιλιόμετρα σήμερα την ώρα, με μεγάλες ταχύτητες, το TGV στη Γαλλία, τα τρένα άλλα που υπάρχουν στη Βόρειο Ευρώπη. Λοιπόν, εκμηδενίζεται σίγουρα το ανθρώπινο λάθος εάν έχουμε εγκαταστήσει τα σωστά όργανα, που πιστεύω, δεν το ξέρω, γιατί αν υπήρχε αυτή η σύμβαση και δεν προέβλεπε να τοποθετηθεί αυτό το σύστημα, τότε είναι λάθος υπογεγραμμένη. Εάν όμως, όπως
διαφαίνεται, θα έμπαινε αυτός ο τηλεχειρισμός, μάλλον η τηλεδιοίκηση, θα μπορούσαμε να προλάβουμε και το ανθρώπινο λάθος, το οποίο σίγουρα συμβαίνει. Σκεφτείτε ότι στα αεροπλάνα έχει συμβεί να πάθει, όπως είπαμε, καρδιακή προσβολή ένας ελεγκτής και αυτόματα πέρασε στην διαχείριση άλλου αυτό. Δεν τον πήρε είδηση κανείς, αλλά πέρασε στην διαχείριση άλλου η πορεία του αεροπλάνου και τα πάντα. Θέλω να πω ότι όλα προβλέπονται σήμερα. Εσείς έχετε άποψη αυτό ή συμφωνείτε μαζί μου ή όχι? Κοιτάξτε, το ETCS, όπως ξέρετε, το σύστημα το οποίο θα πάει να βάλει η Ελλάδα, θα βάλουμε το επίπεδο 1. Το ETCS υπάρχει και επίπεδο 2, υπάρχει και επίπεδο 3. Έφτασε 5. Εγώ είχα φτάσει στο 3. Επομένως, το 1 είναι χειρότερο από το 2, είναι χειρότερο από το 3. Ποτέ δεν φτάνει στο τέλειο. Αλλά βέβαια, είναι ένα εργαλείο το οποίο αναβαθμίζει πολύ την ποιότητα ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Αυτό είναι γεγονός, αλλά πρέπει πρώτα για να εφαρμοστεί το ETCS, πρέπει να τελειώσει να μπει η κινητή τηλεφωνία, το GSMR, και να δουλέψει το GSMR για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχού, μηχανοδηγού, ρυθμιστή κίνησης και όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ακόμα, για την Ελλάδα, θέλει ακόμα χρόνο για να ολοκληρωθούν. Σαφώς αυτά που είπατε ισχύουν και μακάρι στα επόμενα χρόνια να μπορέσει και να φτάσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα να ανεβάσουμε και να βάλουμε πρώτα το επίπεδο του ETCS 1 για να πάμε μετά στο 2 και να πάμε μετά στο 3. Από ό,τι είδα, επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα προηγουμένως, αλλά που έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό που είχατε πει αρχικά. Ότι δεν υπάρχει σύστημα, ενώ τώρα παραδέξτε ότι υπάρχει σύστημα που μπορεί να αποφύγει. Μα και στο ETCS τώρα, αν κάνει λάθος ο χειριστής και ο σταθμάρχης και πατήσει άλλο κουμπί και στείλει το τρένο αντί να το στείλει στη γραμμή ανόδου, θα ειδοποιηθούν άλλοι. Καθόδου θα πάει το τρένο στη γραμμή καθόδου. Σύμφωνοι. Επομένως, πρέπει κάποιος άλλος, γιατί ο άνθρωπος έπαθε ζαλάδα, έπαθε εγκεφαλικό, έπαθε ό,τι είναι. Επομένως, πρέπει να υπάρχει και δικλίδα ασφαλείας στην τρελή περίπτωση που μπορεί κάτι να συμβεί, να μπορεί κάποιος να διορθώσει το σφάλμα του πρώτου που έκανε το λάθος. Αυτό είπα. Είπαμε ότι το ETCS προλαμβάνει αυτά τα σφάλματα, τα διορθώνει. Διορθώνει, αν κάνει χοντροειδές λάθος και το πάρει και το στείλει μόνο του, όπως τώρα, κάνει λάθος το κουμπί και η βραχυκυκλώση κάνα κουμπί εκεί μέσα, δεν ξέρετε τι μπορεί. Ξέρετε τι μου λέτε. Να φανάρει. Είναι σαν να μου πείτε ότι αν βάλουμε αυτόματο πιλότο στο αεροπλάνο, αν κάνει λάθος ο αυτόματος πιλότος και το ρίξει καρφωτά στη θάλασσα. Μπορεί να συμβεί και αυτό μία φορά στο εκατομμύριο. Συνήθως όμως δεν συμβαίνει αυτό. Λειτουργεί το σύστημα και προλαμβάνει τα ατυχήματα. Γι' αυτό το ETCS, το 1, όπως είπατε πολύ σωστά, που δεν ξέρω αν είχαμε πει να βάλουμε το 1 ή τα πιο προηγμένα, γιατί όταν έγινε η σύμβαση είχαν βγει τα υπόλοιπα ETCS. Μέχρι το 0 υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, αυτό το ETCS, εάν μπει, έχουμε τα beacons αυτά, τα GSMR και τα λοιπά, ήδη υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Έχουμε προχωρήσει ψηφιακά και επικοινωνιακά, αν δεν το ξέρετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία. Αν έπρεπε να έχει μπει αυτό, θα είχε αποφευθεί η σύγκρουση και οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση. Και εγώ τελείωσα εδώ, αν έχετε άλλη άποψη. Τελειώσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κόντι. Τώρα ο λόγος στον κύριο Τζανακόπουλο. Κύριε Τζανακόπουλο, μισό λεπτό μόνο να κάνω μια ανακοίνωση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε συνέχεια της χθεσινής ομόφωνης απόφασής μας αλλά και επιστολής που απέστειλα στον πρόεδρο της Βουλής σχετικά με τις ενέργειες που έπρεπε να προχωρήσουν από την Ολομέλεια της Βουλής, δίνεται παράταση στις εργασίες μας έως και στις 22 Ιανουαρίου και βέβαια είναι πεπατημένη, όπως είπα και χθες, μαζί με την πορεία των εργασιών. Θα δούμε και την υπόλοιπη πρόοδο που μπορεί να ζητηθεί. Τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Τζανακόπουλος, από τη Νέα Αριστερά.
Καλημέρα σας. Κύριε Μάρτυρα, εδώ είμαι. Τι κάνετε? Μια προκαταρκτική ερώτηση. Έχετε την ιδιότητα του πραγματογνώμονα? Όχι. Επομένως, νομίζω ότι παρέλκει να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν αυτό καθε αυτό το δυστύχημα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε την ιδιότητα του πραγματογνώμονα, φαντάζομαι δεν έχετε και τις, δεν έχετε μελετήσει κιόλας τον φάκελο που αφορά τις ειδικές συνθήκες του δυστυχήματος των Ντεμπών, σωστά? Σωστά. Επομένως, οποιαδήποτε δήλωσή σας που αφορά την εκτίμηση για το ποιος ευθύνεται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το έγκλημα, δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, είναι άνευ σημασίας για την Επιτροπή μας, σωστά? Σωστά. Ωραία. Θέλω να... Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι εκτιμήσεις του κυρίου Μάρτυρα, οι οποίες αποδίδουν την όλη το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πορίσματα τα οποία θα γραφτούν ή στο πόρισμα το οποίο θα γραφτεί από την Επιτροπή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Μάρτυρα, κάποια πράγματα που αφορούν τον ΟΣΕ και τις υπόλοιπες εταιρείες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες εμπλέκονταν στο σιδηροδρομικό έργο σε όλες τις πτυχές του. Να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε περίπου το ύψος των συμβάσεων, το ύψος του ποσού των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί την περίοδο 1990-2000 για την σηματοδότηση στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης? Όχι. Ήταν περίπου 100 δισεκατομμύρια δραχμές μέσω απευθείαν αναθέσεων. Γνωρίζετε αν το 2008 υπήρχε σηματοδότηση στον άξονα Αθηνών Θεσσαλονίκης? Γνωρίζω το 2008 ότι ήταν λειτουργία το κέντρο σηματοδότησης της Λάρισας, ότι ήταν λειτουργία το κέντρο σηματοδότησης του Λιανοκλάδη, το στην Αθήνα. Αυτά. Μάλιστα. Η υπόλοιπη σηματοδότηση προφανώς δεν είχε τέθει σε λειτουργία. Η υπόλοιπη, το 8 ήταν και το Αθήνα Κιάτο. Μάλιστα. Και το Αθήνα Κιάτο δεν αφορά την Αθήνα Θεσσαλονίκη όμως. Και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Ναι, ναι, επιτρέψτε μου, το Αθήνα Κιάτο δεν αφορά τον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι κάτω από τα Βλάκη. Ναι. Πηγαίνει προς κάτω από τα Βλάκη. Σωστά. Με τι συνολικό χρέος λειτουργούσε ο ΣΕ την περίοδο 2000-2010? Δεν το ξέρω. Περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τι ετήσιο λειτουργικό έλλειμμα λειτουργούσε ο ΣΕ την περίοδο 2000-2010? Δεν το ξέρω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να σας ρωτήσω επίσης κάτι ακόμα. Από τις εταιρείες ΟΣΕ Holding, Εργοσέ ΑΕ, Τρένοσέ ΑΕ, Γεωσέ ΑΕ, Εδησή ΑΕ, Προαστιακός ΑΕ, Θριάσιο ΑΕ, Εμπορευματικά Κέντρα ΑΕ, ΕΤΙΔΗ και ΕΣΤΗ, γνωρίζετε πόσες από αυτές τις εταιρείες λύθηκαν χωρίς να λειτουργήσουν ποτέ ή λειτουργώντας αλυσιτελώς? Όχι. Μάλιστα. Γνωρίζετε πότε ξεκίνησε η γραμμή τη Θωρέα Δομοκός? Τη Θωρέα Δομοκός πότε ξεκίνησε, ναι, η κατασκευή? Ναι, πότε εκίνησε η διαδικασία της σύμβασης? Δεν θυμάμαι. Το 1990. Γνωρίζετε πότε υλοποιήθηκε?
Πότε ολοκληρώθηκε το έργο? Το 19. Το 18. Το 18. Γνωρίζετε πότε ξεκίνησε το έργο του καλλίδρομου? Και αυτό στη δεκαετία του 80 ξεκίνησε. Το 1990. Πότε υλοποιήθηκε? Το καλλίδρομο τελείωσε. Είχε τελειώσει. Το 18. Το 18. Επιβεβαιώνεται. Όχι σαν διάνοιξη τούνελ. Το 18 τελείωθηκε σαν παράδοση της γραμμής εκεί. Ακριβώς. Ολοκληρώθηκε το έργο το 2018. Το τούνελ είχε τελειώσει νωρίτερα. Εντάξει. Η παράδοση πότε έγινε του έργου? Η παράδοση του έργου είναι και αυτή, το 18. Μάλιστα. Που έδωσε η γραμμή. Το GSMR. Το GSMR δεν ξέρω πότε τελείωσε. Ξεκίνησε το 2005. Το 2005 και δούλευε σωστά μέχρι το 2008. Δηλαδή η εργολαβία δούλευε κανονικά. Πότε ολοκληρώθηκε στη συνέχεια το έργο για να ξαναπαραδοθεί? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι πήγε αρκετά χρόνια μετά. Το 19. Η γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης, διπλασιασμός και ηλεκτροκίνηση. Πότε ξεκίνησε? Αυτή ξεκίνησε από το πρώτο πακέτο Ντελόρ το 80. Μάλιστα. Πότε ολοκληρώθηκε? Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Τι εννοείται δεν έχει ολοκληρωθεί? Πότε παρά το Αθήνα Θεσσαλονίκη, πότε ολοκληρώθηκε? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα έργα που πρέπει να γίνουν. Ξέρω εγώ. Ο διπλασιασμός και η ηλεκτροκίνηση, λέω. Η ηλεκτροκίνηση θέλει να φτιαχτούν ακόμα από ό,τι ξέρω 2-3 σταθμοί. Γιατί στο κομμάτι του τη Θωρέα Δομοκός δεν αντέχει η τάση του ρεύματος. Μιλάω για το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Για Αθήνα Θεσσαλονίκη, σας είπα, τη Θωρέα Δομοκός. Το κομμάτι αυτό που είναι μέσα από το Λιανοκλάδι. Μάλιστα. Δεν αντέχει η τάση του ρεύματος και τα εμπόδια. Μόνο σε αυτό το κομμάτι. Σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι το έργο, ξέρετε πότε ολοκληρώθηκε? Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μόνο σε αυτό το κομμάτι, λέω, η ηλεκτροκίνηση. Συνολικά παραδόθηκε ο διπλασμός και η ηλεκτροκίνηση. Πότε? Προφανώς υπάρχουν κάποια σημεία του δικτύου τα οποία δεν μπορούν ακόμα να σηκώσουν το ρεύμα. Αλλά πότε παραδόθηκε η ηλεκτροκίνηση και ο διπλασιασμός αρχικά? Παραδόθηκε σε όλο το κομμάτι μαζί με το τελευταίο το 19. Το 17. Το Θριάσιο, πότε ξεκίνησε, θυμάστε? Το Θριάσιο ξεκίνησε το 96-97. Και πότε ολοκληρώθηκε? Έχει ολοκληρωθεί. Το 2018, ναι. Έχει ακόμα και αυτό. Έχει κάποια λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει το βασικό τμήμα του έργου έχει παραδοθεί το 2018. Το Κόρινθος Πάτρα. Το Κόρινθος Πάτρα μέχρι το Κιάτο έχει δοθεί σε κυκλοφορία το 2006-2007. Το Κόρινθος Πάτρα, λέω. Πότε ξεκίνησε? Το Κόρινθος Πάτρα το δουλεύει, το μελετάμε από το 2002-2003. Έχει ολοκληρωθεί? Όχι. Μάλιστα. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Τζανακόπουλο. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Κύριε Μάρτυρα, ποια τα διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα του ΟΣΕ στη διάρκεια της θητείας σας που οδήγησαν σταδιακά στην πλήρη απαξίωση των σιδηροδρόμων? Πείτε μας επιγραμματικά κάποια από αυτά. Δεν ήμουνα στον ΟΣΕ και δεν μπορεί να... Στον ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ έκανε συγκεκριμένα, εμείς κάναμε μόνο διαχείριση έργων. Τα υπόλοιπα όλα, εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν ήμουνα. Και τη δεν σχέση έχω... της ΕΡΓΟΣΕ με τον ΟΣΕ, όπως την βιώσατε από τη θέση που είχατε και για πολλά χρόνια ως υπάλληλος του ΟΣΕ, είπατε ότι είσαστε επίσης, ναι, σαν πολιτικός μηχανικός. Πώς την αντιλαμβανόσαστε? Ήταν μια σχέση που λειτουργούσε? Υπήρχαν επικοινωνίες μεταξύ των διοικούντων τέτοιες οι οποίες απέδιδαν σε επίπεδο έργου και αποτελεσμάτων? Μέχρι το 2008 που ήμουνα είχαμε πολύ και καλή συνεργασία με τον ΟΣΕ.
Κάναμε σχεδόν κάθε 15 μέρες κοινές συσκέψεις και προσπαθούσε, ο ΣΕ προσπαθούσε να μας βοηθήσει όπου μπορούσε για να προχωράνε τα έργα καλύτερα στην κατασκευή. Είχαν διαφανεί ζητήματα οικονομικών ατασταλιών στη διαχείριση κονδυλίων, ΕΣΠΑ και κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Είσαστε διευθύνων σύμβουλος στην Αργοσέ και μάλιστα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, της προετοιμασίας τους. Είχαν εντοπιστεί ζητήματα τέτοια, είχαν ανοιχτεί ποινικές δικογραφίες, είχαν καταγγελθεί οικονομικές ατασταλίες. Από ό,τι ξέρω πάντως δεν υπήρχαν και αν υπήρχαν ήταν πολύ... Δεν πρέπει να υπήρχαν. Για την Αργοσέ δεν πρέπει να είχαν. Είχατε λάβει γνώση παραπώνων υπαλλήλων ως προς την υποδομή των συστημάτων του λειτουργίας του ΟΣΕ στην περίοδο της θητείας σας? Δεν είχα λάβει τέτοιο πράγμα. Δεν είχατε λάβει γνώση παραπώνων, εξωδικών οχλήσεων, επιστολών του εργατικού δυναμικού ή άλλων υπαλλήλων? Και δεν είχα λάβει. Και βασικά για την κίνηση και τη λειτουργία του ΟΣΕ δεν θα λάβανα εγώ γνώση, γιατί δεν είχα καμία σχέση. Θα μπορούσατε, γιατί είσαστε μέσα στο όλο πλαίσιο λειτουργίας. Οπότε όχι οπωσδήποτε ως διευθυνός σύμβουλος, αλλά ως συμμετέχον. Ήμουν σε θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ και δεν είχα λάβει πάντως. Δεν θα διέρεε η πληροφορία αυτή αν υπήρχαν παράπονα ως προς την ασφάλεια των τρένων ή ως προς τον τρόπο διακίνησης? Όχι, δεν είχα λάβει εγώ. Μάλιστα. Εν κατακλείδη και εν περιλήψη, με ποιες εγγύησεις ασφάλειας κινούνταν οι σειρμοί των τρένων την εποχή τη δική σας? Υπήρχε ο κανονισμός κίνησης του τρένων, ο οποίος ήταν πολύ καλός και αυτό σαν τη όπου τη, όταν γινόταν ατύχημα, δεν τηρεί το απόλυτο του προσωπικό ο κανονισμός αυτός. Ο κανονισμός ήταν, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ καλός. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Φλόρο και κατόπιν θα κάνει κάποιες ερωτήσεις και ο κύριος Σαρακιώτης. Και από όσο βλέπω δεν έχουμε άλλο αίτημα και κλείνουμε με τον κύριο Σαρακιώτη την εξέταση του μάρτυρα. Ο κύριος Φλόρος. Κύριε Κουρέντα, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που είχατε εσείς στην Εργοσέ. Ήτανε, για παράδειγμα, έρχεται κάποιος σας λέει θέλω να φτιάξω τον Α σταθμό και τον Β σταθμό και από τη μέση θα περνάει εννοείται ο σιδηρόδρομος. Εσείς τι αρμοδιότητες είχατε? Μόνο τις υποδομές? Και ποιες ήταν αυτές οι υποδομές, δηλαδή τι θα έπρεπε εσείς να κάνετε? Η Εργοσέ ήταν θυγατρική του ΟΣΕ και είχε αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση κατασκευής των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή εσείς κάνατε απλώς την επίβλεψη? Εμείς κάναμε όλο, αρχίζαμε από τη μελέτη και τελειώναμε να είναι το έργο να τελειώσει και να το παραδώσουμε στον ΟΣΕ. Και να είναι παραδοτέο έτοιμο προς το... θα γίνουνε. Και να είναι έτοιμο παραδοτέο προς χρήση. Άλλο ήταν προς χρήση. Αν ήταν διάνοιξη τούνελ, τελείωνε. Του λέγαμε στον ΟΣΕΡΑ να το παραλάβεις. Και μετά μπαίναμε... Δηλαδή δεν ήταν όλα έτοιμα προς χρήση. Και κάθε σύμβαση που υπογράφεται, όταν... Δηλαδή, ό,τι έργο βάζαμε μπροστά να το φτιάξουμε ήταν από παραγγελία του ΟΣΕ ή ερχόταν έγγραφο από τον ΟΣΕ που έλεγε παρακαλώ κατασκεύασε τη γραμμή Κόρινθο, ξέρω εγώ, Κιάτο. Πολύ ωραία. Έστω ότι έρχεται ένα τέτοιο αίτημα από τον ΟΣΕ και σας λέει και θέλω... Και ερχόταν και οι προδιαγραφές που θα εκτελέσουμε. Αίτημα από τον ΟΣΕ. Και όταν αρχίζαμε εμείς τη μελέτη του έργου, δηλαδή κάναμε την προμελέτη της χάραξης,
τη στέλναμε στον ΟΣΕ, παίρναμε την έγκριση του ΟΣΕ και συνεχίζαμε για το επόμενο στάδιο. Εσείς όταν... Δηλαδή γινόταν ό,τι έργο γινότανε, γινόταν υπό την έγκριση του ΟΣΕ. Αυτός χάραζε τι έργα θέλει να γίνουν και πού θα γίνουν. Μάλιστα. Δηλαδή εσείς δεν είχατε, ας πούμε, κάποια σχέση με το να έρθει ο ΣΕ να σας πει ότι εγώ θέλω να φτιάξω τον Α και τον Β σταθμό, θέλω σε αυτή τη γραμμή, θα περνάει το τάδε τρένο και θέλω να υπάρχουν αυτά συστήματα ασφαλείας, θέλω να πηγαίνει με αυτή την ταχύτητα. Ήταν όλα ήδη ορισμένα από τον ΟΣΕ. Όχι, δεν ήταν όλα. Κάθε χρόνο έβγαινε το πρόγραμμα ανάλογα με τη χρηματοδότηση που υπήρχε, ποια έργα θα μπορούσαν να γίνουν και αυτά μας τα κοινοποιούσε ο ΣΕ σε εμάς και εμείς είχαμε την υποχρέωση να τα εκτελέσουμε. Συστήματα ασφαλείας που αναφέρατε νωρίτερα ότι υπήρχαν. Ποια είναι τα συστήματα ασφαλείας που υπήρχαν? Αναφέρατε τη σηματοδότηση κάποια στιγμή. Ήτανε μόνο η σηματοδότηση? Αναφέραμε συστήματα ασφαλείας για την κίνηση των τρένων. Ο κανονισμός. Ποια είναι αυτά τα συστήματα ασφαλείας? Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός? Όχι ο κανονισμός, γενικότερα. Υπάρχει κάποιο σύστημα ασφαλείας. Θέλετε να μου πείτε για τον κανονισμό, πείτε μου και για τον κανονισμό. Τι προέβλεπε ο κανονισμός? Για τα τρένα προέβλεπε ότι για να φύγει ανάλογα αν είναι μονή ή διπλή γραμμή. Αν είναι μονή γραμμή χρειάζεται την έγκριση και του άλλου σταθμάρχη να πάρει, δηλαδή να συνεννοηθούν οι δύο σταθμάρχες. Χρειάζεται ότι ο μηχανοδηγός πρέπει όταν αναχωρεί από ένα σταθμό να το αναγγέλει στο τηλέφωνο για να τα ακούν όλα τα τρένα της περιοχής και να λάβουν αν χρειάζεται να γίνει κάποια ενέργεια, να ενημερώσει το ρυθμιστή κίνησης ότι ξεκινάει το τρένος και σε ποια γραμμή ξεκινάει να κυκλοφορήσει. Τώρα τι άλλο? Ότι πρέπει να γίνει καταγραφή εγγράφος της εντολής ότι είναι ελεύθερη γραμμή για να ξεκινήσει το τρένο. Τώρα τι άλλο να σας πω? Αυτά πώς γίνονταν? Υπήρχε, ας πούμε, ήταν πέντε άτομα, ο καθένας ερχόταν σε επικοινωνία, έπαιρνε τηλέφωνο, υπήρχε κάτι πιο αυτοματοποιημένο? Υπήρχαν οι σταθμάρχες, υπήρχαν οι μηχανοδηγοί που οδηγούσαν, υπήρχε ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας, υπήρχαν όλοι αυτοί που ο καθένας είχε κάποιο αντικείμενο εργασίας έπρεπε να κάνει. Μάλιστα. Επανέρχομαι λίγο στο προηγούμενο σκέλος με τις υποδομές. Όταν έρχεται κάποιος και σας ρωτάει, για παράδειγμα, να φτιάξει αυτό το σταθμό, εσείς θα θέτατε και τις υποδομές, θα βάζετε μάλλον και το πού ακριβώς θα μπουν αργότερα μεταγενέστερα και ένα σύστημα ETCS που θα έπρεπε να μπουν οι αισθητήρες, για παράδειγμα, κάποιο GPS ή οτιδήποτε, γιατί δεν έχει μόνο να κάνει με το που θα βρίσκεται το GPS πάνω στο τρένο. Προφανώς υπάρχει κάποιος, ένας πομπός, ένας δέκτης που έρχεται και επικοινωνία μεταξύ τους. Εσείς τα βλέπατε αυτά, τα θέτατε πάνω στο προγραμματισμό? Σαφώς, όταν πάνε... Να υπάρχουν δηλαδή υποδομές και για το μέλλον. Παντού υπάρχει μελέτη στην αρχή και για το ETCS και για το GSMR και για όλα υπάρχουν μελέτες. Αυτές οι μελέτες τις υποβάλαμε και στον ΟΣΕ και πέραμε την έγκριση και του ΟΣΕ και προχωρούσαμε μετά στην κατασκευή. Τις μελέτες αυτές τις κάνατε εσείς ως εργοσέ? Τις διαχειριζόμασταν. Οι μελέτες γινόταν απ' έξω από... κάποιες εταιρείες. Από τεχνικές εταιρείες που έχουν τα αντίστοιχα πτυχία και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Άρα όταν ένας σταθμός έχει φτιαχτεί, ένα δίκτυο ολόκληρο έχει φτιαχτεί σιδηροδρομικό, υπάρχουν άρα και υποδομές, αναμονές ας το πούμε, για να τοποθετηθούν αργότερα και τα ανάλογα συστήματα που έχουν προβλεφθεί να μπουν. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Άρα λοιπόν υπάρχουν υποδομές ακόμα και σήμερα, δηλαδή, και έπρεπε ήδη να λειτουργεί το ETCS, αφού υπάρχουν οι υποδομές. Μα δεν έχουν τοποθετηθεί τα μηχανήματα ούτε στο τροχαίο υλικό, ούτε στη γραμμή κάτω. Άλλο ρώτησα εγώ. Αν υπάρχουν
οι αναμονές. Άρα δηλαδή κάποιος έρχεται σήμερα, το παίρνει, σου λέει αύριο το βάζω. Μπορεί να γίνει αυτό? Από ότι εγώ δεν καταλαβαίνω κανονικά τι μου λέτε, ειλικρινά. Λέω ότι ίσως και εγώ να μην γίνομαι κατανοητός. Ότι έχω ήδη τελειώσει με το έργο, στο οποίο αυτό έργο μου είχαν ζητήσει να υπάρχουν και αναμονές για να μπει αργότερα το ETCS, για τον οποίο ο χύψη λόγο δεν είχε αγοραστεί ο εξοπλισμός του, για παράδειγμα. Δεν είχε γίνει η σύμβαση. Από υπάρχουν όμως αναμονές. Δεν χρειάζονται ειδικές αναμονές για αυτά τα συστήματα. Ωραία, αναλύστε μου λίγο αυτό το θέμα. Δεν είμαι ειδικός στην τοποθέτηση των συστημάτων, ειλικρινά, του ETCS. Εσείς τι αρμοδιότητες είχατε δηλαδή? Απλά σας φέρνουν μια σύμβαση και την υπογράφατε? Δεν παρακολουθούσατε την πορεία? Δεν παρακολουθούσατε να δείτε εάν... Ναι, παρακολουθούσα και ξέρω ότι για να μπει το ETCS και να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τρένου και του συστήματος, μπαίνουν κάτι διακόπτες πάνω στη γραμμή, βιδώνονται πάνω στη γραμμή και όπως περνάει το τρένο στέλνει σήμα το ένα, λαμβάνει σήμα και στέλνει σήμα και τα ρέστα. Τώρα πώς βιδώνεται αυτό το μηχάνημα? Δεν θέλω να πάμε σε πιο τεχνικά ζητήματα. Εντάξει, το πώς βιδώνεται... Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό νομίζω... Όχι, όχι, δεν ζητάω κάτι τέτοιο. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω εάν υπάρχουν αυτές οι αναμονές. Το γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες είναι ένα κομμάτι που δεν θα μας το πείτε εσείς. Θα μας το πούνε άλλοι που θα έρθουν αργότερα. Μάρτυρες. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι βρίσκεστε σε μια κατάσταση που... Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας σε αυτοματοποιημένα συστήματα και όλα τίθεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Πώς θα διασφαλίζατε την ομαλή λειτουργία, ας πούμε, και το ομαλό ταξίδι, ας πούμε, αυτού του τρένου? Τα τρένα λειτουργούν από το 1000, στην Ελλάδα από το 1890, που δεν υπήρχε τίποτα. Και υπήρχαν συστήματα ασφαλείας. Ήταν μονή γραμμή, ήταν στην ίδια γραμμή, ανέβαιναν και κατέβαιναν τρένα. Υπήρχαν οι κανονισμοί κυκλοφορίας που το αντιμετωπίζουν το θέμα. Και δεν τρακάρανε τα τρένα. Υπήρχαν κάποια πραγματικά όρια ασφαλείας, ας πούμε, για παράδειγμα, δηλαδή που όταν τα υπερβεί, ας πούμε, η πραγματική κατάσταση, ότι γίνεται εκείνη τη στιγμή, πρέπει να σταματήσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Ποια ήταν τα όρια ασφαλείας που υπήρχαν? Υπήρχαν όρια ασφαλείας. Τώρα μου ζητάτε να σας πω λεπτομέρεια τι κάνει ο σταθμάρχης, ότι έπαιρνε ο ένας σταθμάρχης τον άλλον, ότι έστελνε τηλεγράφημα και έγραφε αναχωρία, αμαξοστοιχεία, τάδε. Όταν παραδίδεται ένα έργο από τον άλλον σταθμάρχη. Υπήρχαν συστήματα αυτά που τα τρένα κυκλοφορούσαν με ασφάλεια. Όταν παραδίδεται ένα έργο, δεν θέτεται και κάποιες προδιαγραφές? Ότι έχετε ελέγξει μάλλον κάποιες προδιαγραφές. Τις προδιαγραφές μου είπατε ότι τις είχε θέσει ο ΣΕ. Σας έδινε εσάς, εκτελούσατε το έργο. Εσείς πώς πιστοποιούσατε? Τι να πιστοποιήσω? Τις προδιαγραφές αυτές που ζήτησε ο ΣΕ. Με ποιους ελέγχους? Κάθε εργασία που κάνεις λέει πώς γίνεται η παραλαβή του και πώς το κάνεις. Ρίχνεις μπετό, σου λέει ότι πρέπει να πας και μετράς την απόσταση που έχουν τα σίδερα, τι σίδερα έχεις βάλει μέσα και αυτά. Αυτά είναι γραμμένα για κάθε εργασία, υπάρχει και ειδικό εγχειρίδιο παραλαβής. Πέστε μου για ποια εργασία είναι, αν τη θυμάμαι να σας πω πώς γινόταν η παραλαβή. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Δεν μένει και πολύς χρόνος ούτως ή άλλως. Θέλω να κάνω μια άλλη ακόμη ερώτηση, όπου θέλω να ρωτήσω ότι εάν λοιπόν έχετε ένα δίλημα σε ένα δικαστήριο που σας λέει ανθρώπινες ζωές ή εισιτήρια. Ανθρώπινες ζωές ή... Ή εισιτήρια, το κέρδος μιας εταιρείας. Να κόβει εισιτήρια. Τι θα κάνατε αν γνωρίζατε ότι αυτές οι δικλείδες ασφαλείας είναι δυσλειτουργικές? Θα μπορούσατε να παρέμβετε
ως έργος ΕΚΕ να πείτε και εδώ υπάρχει πρόβλημα και να πάτε στον αρμόδιο υπουργό για παράδειγμα να θέσετε το ζήτημα ώστε να διακοπεί η κυκλοφορία σε εκείνο το τμήμα. Δεν θα αφήνω να σκοτωθεί κόσμος για να αποκόψω δύο εισιτήρια, αν αυτό με ρωτάτε. Αυτό σας ρωτάω, αυτό σας ρωτάω. Ποιοι μπορούσαν δηλαδή να το γνωρίζουν και τι έπρεπε και μπορούσαν να κάνουν? Για το συγκεκριμένο τώρα στα Τέμπη. Και στα Τέμπη και μπορούσε να γίνει και παλιότερα. Έστω ότι είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Τι ας πω, δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σας. Ποιοι θα μπορούσαν να γνωρίζουν για το πρόβλημα το συγκεκριμένο στο σιδηρόδρομο? Ότι έχει ένα πρόβλημα αυτός ο σιδηρόδρομος. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν? Ο ΕΡΓΟΣΕ πρέπει να το γνωρίζει. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν είχε καμία σχέση με την κίνηση και τη λειτουργία του σιδηροδρόμου. Αυτό σας ρωτάω. Γνωρίζετε ποιοι μπορούσαν να το γνωρίζουν? Δεν είχαμε καμία σχέση με τη λειτουργία και την κίνηση των σειρμών. Αυτό σας ρωτάω. Ποιοι μπορούσαν να το γνωρίζουν? Ποιοι ήταν αυτοί που το γνώριζαν? Η ΕΡΓΟΣΕ, ας πούμε, δεν το γνώριζε. Ο ΣΕ ολόκληρος έχει και ειδικές διευθύνσεις. Έχει... Μόνο ο ΣΕ δηλαδή, άρα η ευθύνη πάει όλη στον ΟΣΕ? Για την κυκλοφορία των τρένων, ναι. Ωραία. Άρα από εκεί και πέρα φεύγει η ευθύνη τελείως από εσάς. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν είχε καμία ευθύνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ανακοινώσω επίσης μία αναπλήρωση. Η κυρία Μάλαμα στη θέση του κυρίου Αυλονίτη για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κλείνουμε τις ερωτήσεις μας με τον κύριο Σαρακιώτη. Σας δίνω 5 λεπτά όπως σε όλους τους συναδέλφους και θα κάνουμε ένα 10 λεπτό διάλειμμα και κατόπιν θα περάσουμε στα θέματα της ατζέντας των μαρτύρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κούρεντα, φαίνεστε άνθρωπος του εργοστασίου. Δηλώσετε νομίζω μηχανικός. Και έχετε εμπειρία και από το πεδίο, από ό,τι φαίνεται. Δεν είχατε απλά διοικητικές και ανώτατες θέσεις. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αν επί ημερών σας είχε λάβει χώρα ένα δυστύχημα, ένα έγκλημα στο οποίο χάναν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, θα πηγαίνατε άμεσα να μπαζώσετε το χώρο? Να κάνω να... Να μπαζώσετε το χώρο που έχει γίνει η σύγκρουση των τρένων. Θα ακολουθούσα τις εντολές των αρμοδίων που θα έπαιρνα. Αν ήμουν εγώ ο αρμόδιος, σαφώς δεν θα πήραζα τίποτα. Σας ευχαριστώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Τερεζάκης, δήλωσε ότι σβήστηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των σταθμαρχών και των οδηγών. Επειδή, αν και διαφωνώ μαζί σας, ρίξατε πολύ μεγάλο βάρος στον ανθρώπινο παράγοντα, στις επικοινωνίες κτλ. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έχουν σβηστεί οι συνομιλίες μετά από την σύγκρουση των τρένων και την απώλεια αυτών των δεκάδων ανθρώπινων ζώων? Δεν σας πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν ξέρω ότι τι συνομιλίες είναι, πού ήταν γραμμένες, πώς χάθηκαν, πώς καταστράφηκαν, τι να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαρακιώτη. Κύριε Μάρτερα, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Θα σας έχετε σε γνώση ότι θα σας καλέσουν από τη γραμματεία και θα πρέπει να υπογράψετε την σημερινή σας κατάθεση. Θα γίνει επικοινωνία από τη γραμματεία. Διακοπή 5 λεπτών και επιστρέφουμε για τη συνέχεια των διαδικαστικών θεμάτων. 10 λεπτών. Θέλετε να συνεχίσουμε? Ωραία, δεν έχω πρόβλημα, μήπως το είχατε ανάγκη. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, βεβαίως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αποχωρήσω, Μάρτης.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τον κατάλογο των μαρτύρων. Ήρθε και ο κύριος Καραθανασόπουλος. Διαπιστώνω μία απουσία, χωρίς όμως ενημέρωση του Προεδρείου, από το κόμμα της Νίκης. Ο κύριος Οικονομόπουλος δεν βρίσκεται εδώ. Δεν θα υπάρξει αναπλήρωση. Εντάξει, για ένα τέτοιο θέμα όμως όπως οι μάρτυρες, τι να πω, εντάξει. Καλό θα είναι για αυτά τα ζητήματα τα κόμματα να παραβρίσκονται. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Τσαυδαρίδη από την πλειοψηφία για να τοποθετηθεί επί της λίστας μαρτύρων. Μία διευκρίνηση. Θέλετε να βάλω χρόνο ή θα τηρήσουμε... Ας βάλουμε χρόνο κύριε Πρόεδρε. Θα βάλω δεκάλεπτα. Θεωρώ υπερβολικό το να δώσουμε 15 λεπτά για τους μάρτυρες. Προτάσεις είναι και μια τεκμηρίωση αυτών. 10 λεπτά λοιπόν. 5 λεπτά λοιπόν, αφού το σώμα το θέλει. 5 λεπτά. Με μια ανοχή. Κύριε Πρόεδρε, όταν είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα των μαρτύρων σε προηγούμενη συνεδρίαση, είχα πει ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Και επίσης ότι αν θέλουμε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να εξετάσει πραγματικά τα ζητήματα και τα στοιχεία για να βρεθεί η αλήθεια, θα πρέπει να βάλουμε κανόνες έτσι ώστε να μην μπούμε με το πρόσχημα της εξέτασης των μαρτύρων σε μια ατέρμονη διαδικασία συνεδριάσεων και κατάθεσης μαρτύρων που θα πάει κόντρα στο σκοπό της Επιτροπής που είναι η ενδελεχής, εμπεριστατωμένη αλλά και γρήγορη και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις αναζήτηση της αλήθειας και των προσώπων που φέρουν ευθύνες για το δυστύχημα. Μάλιστα, θέλω να κάνω χρήση και των πρακτικών για να μην υποθεί και από τον κύριο Κόκκα αλλά και από άλλες πλευρές ότι άλλα είχαμε πει τότε και άλλα λέμε σήμερα. Είχα πει ότι ήδη παρήλθε ένας μήνας από τότε που συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Ήδη ζητήσαμε παράταση εργασιών για έναν ακόμη μήνα. Χάσαμε έναν πολύτιμο μήνα με διαδικαστικά θέματα με ευθύνη αποκλειστικά της αντιπολίτευσης. Και επιτέλους καταφέραμε να ξεκινήσουμε την κατάθεση μαρτύρων μόλις την προηγούμενη Δευτέρα. Επίσης είχα πει ότι εκτός από τη δικαιοσύνη που απαιτεί η ελληνική κοινωνία και οι οικογένειες των θυμάτων, όλοι αυτοί ζητάνε και μια ταχύτητα στις εργασίες της Επιτροπής, ταχύτητα που για να μην παρεξηγηθώ δεν θα αποβεί σε βάρος της έρευνας, ούτε θα κάνουμε εκπτώσεις, αλλά η οποία έρευνα θα καταδείξει πραγματικά τις ευθύνες όσων τις έχουν. Ο χρόνος λοιπόν που έχει η Επιτροπή μας για να ολοκληρώσει τις εργασίες της δεν είναι απεριόριστος. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μάρτυρες οι οποίοι να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των μαρτύρων έτσι όπως τέθηκαν από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, να πάρουμε αντιπροσωπευτικά κάποιους ανθρώπους από όλες τις κατηγορίες, να δούμε όλα τα έγγραφα. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι όσα έγγραφα ζητηθούν να έρθουν στην Επιτροπή για να μπορέσουμε να τα δούμε, να τα εξετάσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι μάρτυρες οι οποίοι θα βοηθήσουν το έργο της Επιτροπής, είναι και τα έγγραφα που θα έρθουν. Και εκεί είπαμε ότι όσα έγγραφα ζητηθούν να έρθουν και ό,τι προκύπτει από τη διαδικασία να αναζητώνται και αυτά τα έγγραφα, για να μπορεί η Επιτροπή να τα έχει στα χέρια της, να τα εξετάζει και να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα και να κατευθύνει με τη γνώση που θα λαμβάνει από τα έγγραφα την εξέταση των μαρτύρων. Έχοντας λοιπόν κατά νου όλα αυτά, είδα πολύ λεπτομερώς και τις προτάσεις που έγιναν, που κατατέθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση από τα κόμματα. Εκεί λοιπόν, προκειμένου να καταλήξω και εγώ στην πρότασή μου προς την Επιτροπή, ήθελα να σεβαστώ και πραγματικά βασανίστηκα πολύ, να σεβαστώ τις προτάσεις όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Να θυμίσω βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει 35 μάρτυρες στην αρχική της πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ 69, το ΠΑΣΟΚ 48, το ΚΚΕ πάνω από 40, η Νέα Αριστερά 4, η Ελληνική Λύση 9, η Σπαρτιάτης 21 και η Πλεύση Ελευθερίας πάνω από 130 άτομα. Αυτό μας κάνει ένα σύνολο περίπου 360 μαρτύρων. Βέβαια υπάρχουν και κοινοί μάρτυρες και επικαλύψεις. Σίγουρα όμως ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος
Και αν έχουμε στο μυαλό μας, για να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές, ότι αυτή η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει κατά μέσο όρο 3 φορές την εβδομάδα, βάλετε ότι έχουμε Πάσχα, θα έχουμε καλοκαίρι. Όχι, λέω για μετά. Για μετά λέω. Έχει Χριστούγεννα, έχει Πάσχα, έχει καλοκαίρι. Έτσι. Θα απαιτηθούν για αυτά τα 360 άτομα ή όσα είναι, έτσι, δεν έχω, κρατάω και μια επιφύλαξη όσον αφορά την απόλυτη ακρίβεια των αριθμών, αλλά οι αριθμοί αυτοί είναι, θα χρειαστούν 180 συνεδριάσεις, 150 συνεδριάσεις. Αυτό σημαίνει με 3 συνεδριάσεις τη βδομάδα, 12 το μήνα, ότι θα χρειαστούν 10, 12, 15 μήνες να συνεδριάζει η Επιτροπή για να εξετάζει μάρτυρες. Και εφόσον πάμε με τη διαδικασία που είδαμε ότι βλέπουμε 2 μάρτυρες βγαίνουν την ημέρα, που είναι μάρτυρες οι οποίοι είναι σε μια περίοδο, έχει πει και η κυρία Αποστολάκη, ότι είναι πολύ παλιά, ενδεχομένως δεν θυμούνται. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με μάρτυρες οι οποίοι μπορεί να καθίσουν και 1, 2 και 3 μέρες στην Επιτροπή. Θα έρθει ο κύριος Καραμαλής, θα έρθουν οι υπουργοί, θα πάμε στην περίοδο από το 2015 και μετά, που είναι η περίοδος που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ουσιαστικά το ζουμί για την υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι χρόνοι που θα απαιτηθούν είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Εγώ λοιπόν σήμερα προτείνω στην Επιτροπή να κάνουμε το εξής. Τι είπανε τα κόμματα να δούμε για τους μάρτυρες που επιθυμούν αυτά να έρθουν και να εξεταστούν. Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι χωρίζει τους μάρτυρες σε κατηγορίες και είπε ότι η πρώτη κατηγορία είναι πραγματογνώμονες, μια δεύτερη κατηγορία είναι οι συγγενείς των θυμάτων, τρίτη κατηγορία είναι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ο ΣΕΤΡΕΝ, ο ΣΕΓΕ, ο ΣΕΧΕ, Hellenic Train, και η τέταρτη κατηγορία είναι πολιτικά πρόσωπα. Αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζω από τα πρακτικά την εισήγηση του κυρίου Κόκαλη. Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει χωρίσει τους μάρτυρες σε κατηγορίες. Πρώτον, πολιτικά πρόσωπα. Δεύτερη κατηγορία αφορά τον ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, Πραγματογνώμονες, ΡΑΣ, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, συνδικαλιστές δηλαδή, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τα μέλη συγγενείς θυμάτων και τα μέλη τους εκπροσώπους των 2 κοινοπραξιών. Αυτά είπε το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ είπε ότι πρέπει να κληθούν ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων. Τρίτον είναι οι επιτροπές που σχετίζονται με την πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, δηλαδή η ΡΑΣ. Και είπε και ο Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, που αυτός κανονικά λέει θα έπρεπε να επιληφθεί, δεν ξέρει για ποιο λόγο, αν επιλήφθηκε ή δεν επιλήφθηκε. Συνδικαλιστές, διευθύνονται σύμβουλοι ως έργο σε τρένο σε, εκπρόσωποι της Hellenic Train και τέλος εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν αναλάβει συμβάσεις που σχετίζονται με το ζήτημα της ασφάλειας, η Alstom κλπ. Και τέλος να καταλήξουμε με τους υπουργούς υποδομών. Η Νίκη, η οποία έκανε μια ριζοσπαστική πρόταση, είπε το εξής. Λέει ο κύριος Οικονομόπουλος, είπε ο κύριος Οικονομόπουλος, εγώ θα σας κάνω μια ριζοσπαστική πρόταση, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, λέει, δεν φτάνουν όχι 100 και 200 συνεδριάσεις, αλλά ούτε αυτή και η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και έχω την εντύπωση από αυτά που ακούω ότι μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να έχουμε πόρισμα και μάλιστα σύντομα. Και κατέληξε ότι δεν θα προτείνουμε μάρτυρες ούτε έγγραφα. Περιμένουμε να τοποθετηθούμε στο μέλλον, να δούμε ότι όποια κενά υπάρχουν να διαφωτιστούν. Οι δε υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες περίπου πρότειναν τα ίδια πράγματα. Οι Σπαρτιάτες πρότειναν τους εμπειρογνώμονες, τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τον κύριο Χαλκιά, τον κύριο Προφυλίδη και τον κύριο Πυργίδη, τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και συγγενείς θυμάτων. Η Πλεύση Ελευθερίας πρότεινε πολιτικά πρόσωπα διοικήσεις των Τρενοσέ και Εργοσέ, Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, συγγενείς θυμάτων, τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τα πρόσωπα που έχουν κληθεί ως κατηγορούμενοι και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Νέα Αριστερά πρότεινε 4, αν δεν κάνω λάθος, συνδικαλιστές και οι 4 από την κυρία Πέρκα. Τώρα βέβαια υπήρξε μια νέα, από ό,τι κατάλαβα, έμεση πρόταση του κυρίου Τζανακόπουλου,
ότι για τις συνθήκες του ατυχήματος θα πρέπει να ρωτάμε μόνο πραγματογνώμονες. Και αφού όποιος δεν έχει την ιδιότητα του πραγματογνώμονα δεν μπορεί να μας διαφωτίσει για τις συνθήκες του ατυχήματος. Και η ελληνική λύση, επίσης πολιτικά πρόσωπα και πρόσωπα που προέρχονται από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό που διαφοροποιείται στις προτάσεις είναι τα πρόσωπα αυτά καθ' αυτά, αλλά σαν γενική κατεύθυνση νομίζω ότι συμφωνούμε σχεδόν όλοι ότι για να μπορέσουμε καταρχάς να διαμορφώσουμε μια πλήρη και εμπεριστατωμένη άποψη για όλα τα ζητήματα που μπορούν να αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών και τα οποία θα πρέπει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να τα δει και να αποκτήσει μια άποψη, έχουν να κάνουν όλα αυτά τα ζητήματα με πρόσωπα τα οποία είναι πολιτικά πρόσωπα υπουργοί, μια κατηγορία θα έλεγα εγώ, διοικήσεις ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, τρίτη κατηγορία πραγματογνώμονες που ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση, τέταρτη κατηγορία εκπρόσωποι από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, πέμπτη κατηγορία από τη νομική υπηρεσία της ΕΡΓΟΣΕ, έκτη από τη Διεύθυνση Έργων ΕΡΓΟΣΕ, έβδομη εκπρόσωπους των αναδόχων, όγδοη συγγενείς θυμάτων, ένατη συνδικαλιστές και δέκατη κατηγορία από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν καλέσουμε πρόσωπα από όλες αυτές τις κατηγορίες μπορούμε να φτιάξουμε ένα κατάλογο πλήρη, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα, εξετάζοντας τους ανθρώπους αυτούς, να φωτίσουμε όλες τις πτυχές του δυστυχήματος. Τώρα, αν στη συνέχεια αυτός ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί και με κάποιους άλλους ανθρώπους, εάν δεν έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη άποψη για τα ζητήματα, να είναι δυναμικός ο κατάλογος και να προσθέσουμε, αν χρειαστεί, και κάποιους άλλους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν καταλήγω, σεβόμενος όλα αυτά που προανέφερα και αυτά που ζήτησαν στην προηγούμενη συνάντηση τα κόμματα, όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Εξεταστική Επιτροπή, έφτιαξα μια λίστα προσώπων που τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι προτάσεις όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πολλών άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και διαβάζω συγκεκριμένα, γιατί θέλω να τα διαβάσω και να καταγραφεί. Μια διευκρίνηση. Αυτά θα είναι με σειρά κλήτευσης που προτείνετε, τα ονόματα. Μπορεί να είναι και με σειρά κλήτευσης. Μπορούμε... Ναι, ας τα πω και έχω ένα έγγραφο, αλλά θα τα πω. Και επίσης και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο ότι είναι όλα τα πεδία αυτά, όλες οι κατηγορίες ανθρώπων, όπως προανέφερα. Έχω κάνει και μια επιλογή με βάση τα χρονικά διαστήματα που έχει η Επιτροπή υποχρέωση να διερευνήσει, δηλαδή ξεκινάω από το 97 και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Η λίστα μαρτύρων λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Ο κύριος Τάσος Μαντέλης και ο κύριος Βερελής και ο κύριος Τσίτουρας και ο κύριος Γιαννακός είναι αυτοί που ήδη εξετάστηκαν. Μάλιστα, ο κύριος Γιαννακός είναι και πρόταση από την ελληνική λύση. Αυτοί αφορούσαν την περίοδο 1997-2004. Για την περίοδο 2004-2015, προτείνω τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Είναι πρόταση και από Σπαρτιάτες, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Τον κύριο Δημήτρη Ρέπα, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων του 2009 έως το 2011. Πρόταση και από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Τον κύριο Μιχάλη Χρυσοκοίδη, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 13-15, πρόταση και από Πασόκ, Σπαρτιάτες, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Τον κύριο Νικόλαο Κούρεντα, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΓΟΣΕ 2528, που ναι, ήταν πρόταση και από την Πλεύση και από το ΚΚΕ. Τον κύριο Παναγιώτη Θεοφανόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ 2010-2016, πρόταση και από Πλεύση και ΚΚΕ. Τον κύριο Θανάση Ζηλιασκόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΕΝΟΣΕ 2010-2015, πρόταση και από Πλεύση ΚΚΕ. Τον κύριο Βασίλειο Τσιαμάντη, Πρόεδρο ΡΑΣ 2011-2016, πρόταση και από ΚΚΕ. Περίοδο 2015-2023. Τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 2015-2019, πρόταση και από Πασόκ, Σπαρτιάτες, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ.
τον κύριο Κώστα Καραμαλή, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 219-223, πρόταση και από Πασόκ, Σπαρτιάτες, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Μάλιστα για τον κύριο Καραμαλή, έτσι, ακούσαμε πάρα πολλά ότι δεν θα έρθει ποτέ, δεν θα εμφανιστεί. Εμείς τον προτείνουμε και θα εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν είναι προς στεναχώρια κάποιων ανθρώπων εδώ μέσα. Τον κύριο Αθανάσιο Βούρδα, Διευθύνοντα Σύμβουλο Εργοσέ 215-217, πρόταση και από Πασόκ, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Τον κύριο Χρήστο Διονέλη, Αντιπρόεδρο Εργοσέ 15-17, Διευθύνοντα Σύμβουλο Εργοσέ 17-19 και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εργοσέ 219-219, πρόταση και από Πασόκ, Πλεύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Τον κύριο Παναγιώτη Θεοχάρη, Πρόεδρο Τρενοσέ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εργοσέ, πρόταση και από Πασόκ, Πλεύση, ΚΚΕ. Τον κύριο Χρόνια Κριτίδη, Πρόεδρο Εργοσέ 19-20, πρόταση και από Πλεύση, ΚΚΕ. Τον κύριο Σπύρο Πατέρα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ 2022-23, πρόταση και από Πασόκ Ελληνική Λύση, Πλεύση, ΚΚΕ. Και ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Αθανάσιο Κοταρά, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ 2022, πρόταση και από Πασόκ Ελληνική Λύση, Πλεύση, ΚΚΕ. Τον κύριο Χρήστο Βίνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕργοΣΕ 219-220, πρόταση και από Πασόκ Ελληνική Λύση, Πλεύση, ΚΚΕ. Τον κύριο Μαουρίτσιο Καποτόρτο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Τρενοσέ 2021 μέχρι σήμερα, πρόταση και από Πασόκ Πλεύση. Την κυρία. Και από Σπαρτιάτες. Και ΚΚΕ. Την κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου, Πρόεδρο ΡΑΣ 17 μέχρι σήμερα, πρόταση Πασόκ Σπαρτιάτες Πλεύση ΚΚΕ. Τον κύριο Γεώργιο Λασπονίκο, προϊστάμενο τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕργοΣΕ. Τον κύριο Δημήτρη Τσοτσορό, Διευθύνοντα Έργων ΕργοΣΕ, πρόταση και από Πασόκ. Τον κύριο Ντίτσα Ιωάννη, συνδικαλιστή, πρόταση και από Πασόκ και από άλλα κόμματα. Τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, συνδικαλιστή, ΠΟΣ, πρόταση και από Πασόκ ΚΚΕ. Τον κύριο Χαλκιά Ιωάννη Κωνσταντίνο, εμπειρογνώμονα, πρόταση και από ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ ΚΚΕ, Σπαρτιάτες και από άλλα κόμματα. Τον κύριο Προφυλίδη Βασίλειο, εμπειρογνώμονα, πρόταση από πολλά κόμματα. Και τον κύριο Πυργίδη Χρήστο, εμπειρογνώμονα, πρόταση και από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και άλλα κόμματα. Τον κύριο Καραβάκη Σπυρίδωνα, εκπρόσωπα της κοινοπραξίας Άλστον, τομή, πρόταση και από ΠΑΣΟΚ, συγγενής θυμάτων, είναι πρόταση από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Και επίσης, πέραν αυτών που είχαμε αρχικά προτείνει, εμείς συμφωνούμε να κληθούν και ο κύριος Μπίνης Άγγελος, πρώην διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είναι πρόταση από το ΠΑΣΟΚ, δεν τον είχαμε προτείνει, και την κυρία Αλεξάνδρα Ρογκάκου, αναπληρώτρια διοικήτρια Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είναι 33 μάρτυρες, εκπροσωπούν όλες τις 10 κατηγορίες που προανέφερα, είναι οι κατηγορίες που ζητήσανε όλα τα κόμματα να εκπροσωπηθούν, άρα έχουμε τουλάχιστον 1-2 ανθρώπους και περισσότερους από όλες αυτές τις κατηγορίες, άρα με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε έναν κατάλογο ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε άποψη για όλα τα ζητήματα, να έχουμε τη δυνατότητα αυτόν τον κατάλογο να τον εμπλουτίσουμε αν συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται και υπάρχει σημαντικός μάρτυρας, αν συμφωνήσουμε όλες οι πλευρές ότι υπάρχει ένας σημαντικός μάρτυρας που δεν κλήθηκε και δεν επικαλύπτεται η δική του κατάθεση από κάποια από τις καταθέσεις που θα έχουν λάβει χώρα, θα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο υλικό, θα έχουμε από τις μαρτυρικές καταθέσεις, θα έχουμε το υλικό από τα έγγραφα. Νομίζω ότι μετά από αυτό θα μπορούμε να ξανακάνουμε μια κουβέντα πιο συγκεκριμένη και πιο ολοκληρωμένη, αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί, αν χρειαστεί εδώ είμαστε, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο προκειμένου να εξαντλήσουμε την έρευνά μας. Αλλά, επαναλαμβάνω, είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε την κουβέντα μετά από αυτούς τους μάρτυρες. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαβδαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βάζω χρόνο. Θεωρώ ότι είναι το θέμα τέτοιο που δεν μπορούμε. Απλά θα ήθελα το σκεπτικό, περίπου στον τρόπο που ο κύριος Τσαβδαρίδης το παρουσίασε, το σκεπτικό των προτάσεων, τα ονόματα, και να προχωρήσουμε σε αυτή τη λογική, γιατί και να βάλω χρόνο πρέπει να υποθούν και τα ονόματα. Άρα το λόγο έχει ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κύριε Κόκαλη, μισό δευτερόλεπτο κάτι. Ναι. Επί της διαδικασίας είναι η κυρία Αποστολάκη, παρακαλώ.
θέλω να κάνω μια πρόταση και στους συναδέλφους. Αντιλαμβάνομαι ότι η πλειοψηφία έχει έρθει εδώ με μια πρόταση. Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με την πρότασή μου εγώ έχω πάρει όλες τις κατηγορίες, έχω επιλέξει κάποιους που θεωρώ... Όχι, δεν θα πω καθόλου στην ουσία των μαρτύρων. Είναι απολύτως διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η πλειοψηφία τι λέει, ότι εγώ σας παρουσιάζω εδώ ένα κατάλογο από 33 μάρτυρες, οι οποίοι είναι από όλες τις κατηγορίες που τα κόμματα έχουν προτείνει. Ανέφερε το σκεπτικό της και είπε και στο τέλος ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και ένα νούμερος κλάουζους, δηλαδή ότι ενδεχομένως έχουμε μια ευελιξία. Εγώ λοιπόν θα τοποθετηθώ επί της ουσίας, επί της διαδικασίας, όμως θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, ούτε έχω συγκρατήσει τίποτα, όπως εγώ, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Άρα, επίσης, λέγοντας εγώ την αντιπρότασή μου, ενδεχομένως είναι μερικά ονόματα τα οποία, για παράδειγμα, για το ΠΑΣΟΚ είναι εκ των όνων κάνευ για τη διαδικασία. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι είναι αδύνατον σήμερα με αυτή τη διαδικασία να πάρθει απόφαση για τους μάρτυρες. Εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε εικόνα τι προτείνεται ακριβώς και με βάση τα δικά μας και ενδεχομένως άλλων κομμάτων να γίνει ένα συσχετισμός και να έλθουμε με μια αντιπρόταση πάνω στη δική σας πρόταση, η οποία δεν θα είναι ποσοτική, αλλά θα είναι ποιοτική. Θα αφορά συγκεκριμένα ονόματα επί των κατηγοριών, πάνω στα οποία για το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη είναι εκ των όνων κάνευ η συζήτηση. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Εάν μας είχατε τροφοδοτήσει από χθες με τον κατάλογο με τους μάρτυρές σας, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτό το συσχετισμό με τον δικό μας κατάλογο και τον κατάλογο των άλλων μαρτύρων και να καταλήξουμε σήμερα κι εμείς με μια αντίστοιχη πρόταση σαν και αυτή που έχετε εσείς. Εσείς έχετε μια short list, όπως λένε και στην Κρήτη. Την αντίστοιχη. Ορίστε. Εν πάση περιπτώσει, είναι 33. Κυρία Αποστολάκη, προβαίνετε πλέον, κάνετε τοποθέτηση, την οποία θα την επαναλάβετε και έχετε παρακάμψει τον συνάδελφο τον κύριο Κόκαλη. Είναι διαδικαστικό. Μιλάτε επί της ουσίας, είναι η τοποθέτησή σας για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λέω σε αν είχα βάλει χρόνο, θα σας περιόρισα, θα σας έκοβα από το χρόνο σας. Δεν παίρνω στα ονόματα, κύριε Πρόεδρε. Θα πάρετε τη θέση τώρα. Λέω ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να αποφασίσουμε. Αυτό λέω και φαντάζομαι ότι και τα άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά φαίνεται πηγαίνει καλά. Ας αφήσουμε όμως τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το θεσμικά σωστό είναι αυτό. Κύριε Κοκαλή, τοποθετηθείτε παρακαλώ και τη δική σας πρόταση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά και την καθυστέρηση ένα μήνα, νομίζω ότι καταχρηστικά η πλειοψηφία αναφέρει ότι στην αντιπολίτευση οφείλεται αυτή η καθυστέρηση όταν η αίτηση εξαίρεσης για τη κυρία Κωνσταντοπούλου είχε τεθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Και από τη μέχρι τώρα εξέταση των μαρτύρων φάνηκε ξεκάθαρα η στρατηγική της απαξίωσης της εξεταστικής αλλά και της συγκάλυψης με δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η απαξίωση των μαρτύρων, συγκεκριμένων μαρτύρων, και η δεύτερη είναι στον περιορισμό μόνο σε ένα λόγο για το έγκλημα. Μόνο στο ανθρώπινο λάθος. Βάσει λοιπόν αυτής της κατεύθυνσης που έχει λάβει η κυβερνητική πλειοψηφία, αποφασίζει και αποφάσισε για τους μάρτυρες. Επαναλαμβάνω, η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί και θα αποδειχτεί ότι το ανθρώπινο λάθος ήταν αυτό το οποίο συνετέλεσε στο έγκλημα. Επειδή όμως εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν μόνο το ανθρώπινο λάθος, ήταν πολλοί οι λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στην επέλευση αυτού του εγκλήματος, λόγοι οι οποίοι συνέτρεχαν σωρευτικά και παράλληλα, δεν έχουμε καμία αντίρρηση από τους μάρτυρες που πρότεινε ο κ. Τσαυδαρίδης. Και να πούμε ότι η πρόταση για κατηγοριοποίηση του μαρτύρου ήταν δικιά μας πρόταση και υιοθετήθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μην δεν καλέσουμε τον άνθρωπο ο οποίος προειδοποιούσε τον κύριο Καραμαλή εκπροσωπώντας συναδέλφους του ότι έρχεται ο θάνατος. Τον κύριο Γενιδούνια, με εξώδικο. Προσοχή, κύριε Καραμαλή, φτιάξτε το. Θα αφαιρνίσουμε θύματα. Δεν τον προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε μάρτυρα αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζει για το GSM, το σύστημα GSMR, τον κύριο Καστερνάκη, και παραιτήθηκε. Πώς είναι δυνατόν να μην καλέσουμε
το μέλος της Επιτροπής που αποφάσισε για τη μετάταξη του σταθμάρχη. Ήταν τρεις. Ο ένας απεβίωσε, ο άλλος είναι κατηγορούμενος και θα έρθει και μάρτυρας ο πρόεδρος του ΟΣΕ και η δεύτερη, το δεύτερο μέλος είναι η κυρία Κωστοπούλου, Κολιοπούλου. Πώς είναι δυνατόν να μην δεν καλέσουμε τον κύριο Τσαλίδη 2016-2021 Τρενοσέ, που υπέγραψε το 19 το Νοέμβριο μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Καραμαλή. Σε αυτό το μνημόνιο το Νοέμβριο το 19 προέβλεπε το ETCS, αλλά ως διαμαγείας το Μάρτιο του 22 που ψηφίστηκε η σύμβαση έλειπε από τη σύμβαση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Πώς είναι δυνατόν να μην δεν τον καλέσουμε? Πώς είναι δυνατόν να μην δεν καλέσουμε από τη ΡΑΣ και άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μουτεβελής, ο κύριος Κολάτος, σταθμάρχης της Λάρισας, και επίσης η αποδοχή της αίτησης εξαίρεσης ουσιαστικά και του κύριου Πλεύρη και της κυρίας Ράπτη δείχνει, εκτός τώρα θα φανεί άμα ήταν υποκριτική η στάση τους και η στάση σας, δείχνει ότι με την υποβολή της μήνυσης των συγγενών υποτίθεται ότι δείξατε κάποια ευαισθησία για αυτά που καταγγέλουν οι συγγενείς, για αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, αλλίωση των ιχνών, των αποδείξεων, των στοιχείων που υπήρχαν αμέσως μετά το δυστύχημα. Ο κύριος Πλεύρης μάλιστα έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση επιτροπής. Ο κύριος Αγοραστός, δεν άκουσα να λέτε για τον κύριο Αγοραστό, με εξώδικο, το ξέρετε το εξώδικο, είπε, εγώ ακολουθούσα τις εντολές του συντηρητικού οργάνου, στο οποίο συντηρητικό όργανο ποιος προείδρευε? Ο κύριος Τριαντόπουλος. Και ο κύριος Πλεύρης για θέματα υγείας. Πού είναι αυτοί οι μάρτυρες? Δηλαδή αφενός υποκριτικά ο κύριος Πλεύρης είπε ότι ναι, για λόγους ευδειξίας πρέπει να φύγω και αν με χρειάζεται μάρτυρα η κυρία Ράπτη. Για ποιο λόγο απουσιάζει από την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Πλεύρης, αλλά και ο κύριος Αγοραστός? Κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε πανέτοιμοι για τον κατάλογο των μαρτύρων και τώρα. Οι μάρτυρες πρέπει, κατά την άποψή μας, να είναι πιο λειτουργικό, διότι για ποιο λόγο συγκροτήθηκε αυτή η εξεταστική? Για τους λόγους που οδήγησαν στο δυστύχημα, στο έγκλημα των Ντεμπών. Άρα, πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν στην Επιτροπή μας ένας ή δύο πραγματογνώμονες. Πρέπει οπωσδήποτε κάποιοι εκπρόσωποι να δεχτώ, όχι τόσοι πολλοί, των θυμάτων. Πρέπει οπωσδήποτε, βεβαίως, πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν να καταθέσουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ακούστε, από το 15 έως και το 23. Είναι ξεκάθαρο. ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ. Όχι, δεν έχετε την βάλει όλους. Έχει βάλει διευθύνοντες συμβούλους. Απουσιάζουν. Συγγνώμη, ο κύριος Τερεζάκης. Τον κύριο Βίνη έχει βάλει τον κύριο Πατέρα. Ο κύριος Τερεζάκης που είπε ότι καταστράφηκαν οι συνομιλίες. Ο κύριος Τερεζάκης είπε τώρα ότι, συγγνώμη, αλλά καταστράφηκαν οι συνομιλίες που είχαν οι μηχανοδικοί 15 μέρες πριν. Και δούλευε, εργάζονταν την ημέρα του εγκλήματος, του δυστυχήματος. Αυτός δεν πρέπει να έρθει μάρτυρας? Νομίζω ο κατάλογος ο δικός μας είναι ο πλέον εμπεριστατωμένος όσον αφορά τα στελέχη. 15-23 όλοι, όπως και από τον ΟΣΕ. Και εννοείται και τα πολιτικά πρόσωπα που ανέφερα. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Αγοραστός. Διότι έχουν σχέση ξεκάθαρα με αυτό που έγινε και οφείλουμε να τους καλέσουμε. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι η πλειοψηφία θα αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μεγάλη υποκρισία. Από τη μια να αποδέχεστε
να αποδέχονται κάποια μέλη της Επιτροπής την εξαίρεσή τους λόγω ένεκα της μήνυσης και από την άλλη να μην δέχεστε να έρθει μάρτυρας ούτε ο κ. Στυραντόπουλος, ο κ. Πλεύρης και ο κ. Αγοραστός. Είμαστε στη διάθεσή σας. Επαναλαμβάνω, τέσσερις κατηγορίες. Πολιτικά πρόσωπα, συμφωνούμε εννοείται με όλους. Με αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που είπε ο κ. Τσαβδαρίδης. Συν τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Πλεύρη και τον κ. Αγοραστό. Διοικητικά στελέχη ανώτερα ο ΣΕ, έργο ΣΕ 2015 έως και σήμερα. Πραγματογνώμονες ένας ή δύο. Πραγματογνώμονες και εννοείται και συγγενείς ένας ικανοποιητικός αριθμός των θυμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόκαλη. Θετικό τουλάχιστον ότι καταγράφεται μια αρχική συμφωνία σε κάποια πρόσωπα. Όχι σε όλα, αλλά θετικό, το καταγράφω. Μα όχι, κάποιοι είναι. Όπως και τις προτάσεις τις περαιτέρω, τις οποίες έχετε επισημάνει. Η κυρία Αποστολάκη έχει το λόγο για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, βλέπω τον κύριο Κόκαλη, το ΣΥΡΙΖΑ έκανε το πρώτο. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο να μην κατέθεσε μάρτυρες σε κατηγοριοποιημένους. Δεν φαντάζομαι ότι διεκδικεί κανείς εύσημα γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι όλοι σε κατηγορίες. Δεν έδωσε κανένας χίδιν τους μάρτυρες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ασήμαντο και κλείνω την παρέθεση. Λοιπόν, καταρχήν η ευθύνη για τη μέχρι σήμερα καθυστέρηση, κύριε Πρόεδρε, βαραίνει αποκλειστικά και μονομερώς την κυβερνητική πλειοψηφία. Εκείνη υπέβαλε τις εξαιρέσεις, εκείνη με την... καταρχήν είχε προηγηθεί η εξαίρεση για την κυρία Κωνσταντοπούλου, πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον κύριο Πλεύρη, υπήρξε μετάκολληση εργεία με την κυρία Ράπτη, όπου αγνοούσατε ότι η κυρία Ράπτη έχει μηνυθεί. Και εν πάση περιπτώσει, η όλη καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά και μόνο την συμπολίτευση και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Τελεία. Μπαίνουμε τώρα στην ουσία. Ο κύριος Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε στην αγωνία του σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρόνου. Και είπε ότι εφόσον, ας πούμε, πάμε έτσι, θέλουμε 10 μήνες και αν. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι μετά την αναδίπλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε σχέση με την απέτησή του να ξεκινήσει η έρευνα από το 1997, είναι και πάλι μόνη η κυβερνητική πλειοψηφία που με παρελκυστικό τρόπο θεωρεί ότι το ατύχημα με τα Τέμπη και η διερεύνηση των αιτίων του πρέπει να ξεκινήσει από το 1997 και ακούστε την υποκρισία, ενώ βιάζεται και περιορίζει τους μάρτυρες σε αυτό τον περιορισμένο αριθμό των 33, θεωρεί κρίσιμους και μη αποκλεισμένους από την λίστα. Δύο ανθρώπους, θα χρησιμοποιήσω την ηλικία τους γιατί οι ίδιοι το ανέφεραν, ο ένας ανεφέρθηκε στα προβλήματα υγείας του και ο άλλος τον είδαμε σήμερα, 80 ετών, οι οποίοι πλην από 20 και πλέον χρόνια είχαν κάποιες θέσεις ευθύνες και δύο άλλους, οι οποίοι επίσης πριν από 20 χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η λυσιτελής αγωνία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το χρόνο. Το ότι από τους 33 μάρτυρες θυσιάζει τους τέσσερις για να καλέσει ανθρώπους οι οποίοι πριν από 20 χρόνια πέρασαν κάποια στιγμή από το Υπουργείο Μεταφορών ή από τον ΟΣΕ. Το επισημαίνω. Για μας λοιπόν που από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι ο κρίσιμος χρόνος που αφορά το έγκλημα στα Τέμπη ξεκινάει από το 2014 και μετά, δεν θα έπρεπε αυτοί οι τέσσερις μάρτυρες να έχουν πάρει χρόνο από την Επιτροπή, εφόσον δεν θέλετε να πάμε για 10 μήνες. Αφού δεν θέλετε να πάμε για 10 μήνες, γιατί χάσαμε 2 ολόκληρες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα των ονομάτων, όπως σας είπα, εμείς έχουμε τον κατάλογό μας εδώ. Και εάν θέλετε να το πάμε έτσι, να λέω κι εγώ σποραδικά ονόματα, να πω σποραδικά ονόματα. Αναφερθήκατε στην διοίκηση του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ και αναφέρατε διάφορους διευθύνοντες συμβούλους. Γιατί ξεχάσατε τον κύριο Σπυλιόπουλο?
Τον κύριο Κώστα Σπυλιόπουλο γιατί δεν τον αναφέρετε στους μάρτυρες? Δεν είναι στο κρίσιμο χρονικό διάστημα? Ή μήπως γιατί υπάρχουν οι επιστολές παρέτησης στον Πρωθυπουργό που αφορούν τον κύριο Καραμαλή και τον τρόπο που λειτουργούσε? Γιατί λείπει ο κύριος Κώστας Πυλιόπουλος από τον κατάλογό σας? Είναι δυνατόν να εξετάζουμε τον κύριο Κούρεντα και τον κύριο Μαντέλη και να μην εξετάζουμε τον κύριο Γεννηδούνια? Είμαστε σοβαροί? Είναι δυνατόν να μην προτείνετε τον κύριο Κατσιούλη, τον οποίο προσπαθείτε τώρα 2 μέρες περμάρε περτέρα να τον αποδομήσετε? Που είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενημερώνει και προειδοποιεί και σας έχει ξεφύγει από τον κατάλογο? Λοιπόν, εγώ εντελώς ενδεικτικά τα λέω αυτά τα ονόματα. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει η εμπειρογνώμονας, η κυρία... Συγχωρείτε πολύ για να πω, η κυρία Αγγελική Διακομανόλη, η πραγματογνώμονος, η οποία κατά την άποψή μας είναι, πρέπει να συμπεριληφθεί. Υπάρχει η κυρία Μάγδα Γεροντίδου από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί. Αυτά τα ονόματα τα οποία ανέφερα, παρακαλώ, τον κύριο Κατσιούλη, τον κύριο Κώστα Σπυλιόπουλο, την κυρία Διακομανόλη και την κυρία Γεροντίδου και τον κύριο Γερνουδούνια, τα λέω και θέλω, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά, όπως επίσης θέλω να γραφτούν στα πρακτικά ο κύριος Λεβέντης Θανάσης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, ο κύριος Λεβέντης Θανάσης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, ο κύριος Βαρελάς Μιχάλης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ, ο κύριος Ιωάννης Νίτσας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Ναι, δεν το θυμόμουν. Επισημαίνω όμως ότι επιφυλάσσομαι, γιατί δεν έχω τον κατάλογό σας και δεν έχω κάνει το συσχετισμό, ούτως ώστε ενδεχομένως να προτείνουμε συμπληρωματικά και άλλους εκτός από αυτούς τους οποίους αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Αποστολάκη. Όπως κατάλαβα και από τον κύριο Τσαυδαρίδη της πλειοψηφίας, πάντως, κύριε Τσαυδαρίδη, αφήσατε το ενδεχόμενο ανοιχτού καταλόγου, έτσι δεν είναι, στην πρότασή σας, έτσι? Ωραία. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ έχει το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, το ότι συζητάμε σήμερα και ότι θα συζητάμε και στο μέλλον για το έγκλημα στα Τέμπη, οφείλεται στην πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα συζητάγαμε. Έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή καταψηφίστηκαν οι προτάσεις. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα συζητάγαμε. Αντικειμενικά. Πώς να το κάνουμε? Γιατί καταψηφίστηκαν οι υπόλοιπες, βεβαίως. Αλλά δεν θα συζητάγαμε. Το ότι συζητάμε οφείλεται σε αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και επειδή συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ αυτή την όμορφη τακτική του να λιδωρεί το ΚΚΕ, γιατί ήταν το μόνο που δεν ψήφισε την πρότασή του, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το συμβάν, από το έγκλημα, και εξετάζοντας το έγκλημα να διερευνήσουμε όλες τις πτυχές. Γι' αυτό έτσι την ονομάσαμε την εξεταστική. Διερεύνηση του εγκλήματος στα Τέμπη και διερεύνηση όλων των πτυχών που συνδέονται με αυτό. Διαφορετικά θα λέγαμε διερεύνηση της κατάστασης των σιδηροδρόμων της Ελλάδας στην ασφάλειά τους που οδήγησαν στα Τέμπη. Μην τρελαθούμε λοιπόν τώρα. Ένα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν επιμένουμε ότι πρέπει, παρά την προσπάθεια την οποία η πλειοψηφία επιμένει να την πρέπει να πάμε ανάποδα, ότι πρέπει να συζητήσουμε πρώτα από το συμβάν, πρώτα από το έγκλημα, με βάση όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό, ούτως ώστε μετά να πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση και τη διερεύνηση. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο. Και παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε ανάποδα,
βγαίνουν κατά τη γνώμη μας και από αυτούς τους μάρτυρες που κάποιοι προσπαθούν να τους απαξιώσουν και να τους λιδωρήσουν. Βγαίνουν ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις, όχι γεγονότα, επισημάνσεις. Τώρα αν θα γίνουν και συμπεράσματα θα το δούμε στην πορεία. Ποιο είναι αυτό δηλαδή? Επισήμανση πρώτη, ότι ο διαχωρισμός δημιούργησε ζητήματα στο συντονισμό και ζητήματα επικαλύψεων ανάμεσα στις εταιρείες. Και μιλάμε για τον ίδιο όμιλο, όχι για διαφορετικούς ομίλους που έχουμε τώρα, άλλο στην υποδομή, άλλο στην εκμετάλλευση. Δεύτερον, ότι ο σχεδιασμός πάλι δημιούργησε προβλήματα, γιατί ο ΣΕ έχει τις λειτουργικές προδιαγραφές, η ΕΡΓΟΣΕ τις τεχνικές προδιαγραφές. Με αποτέλεσμα αυτά να μην ταυτίζονται πολλές φορές και να φτάνουμε εδώ που φτάσαμε. Τρίτον, οι συμβάσεις με την κατάτμιση πιθανόν να δημιούργησαν θέματα μη λειτουργικότητας ή και ασυμβατότητας. Τέταρτον, ότι η μεγάλη μείωση των αριθμών των εργαζόμενων οδήγησε σε εντατικοποίηση και σε υποβάθμιση πολύ μεγάλη του επίπεδου αλλά και των ικανοτήτων ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι μηχανοδηγοί με δελτία παροχής υπηρεσιών, σταθμάρχης με δελτία παροχής υπηρεσιών, με πολύ μικρή εκπαίδευση, και να δημιουργηθούν αυτά τα ζητήματα. Πέμπτο ζήτημα, ότι η ιδιωτικοποίηση της τρένωσε, υπήρξε σοβαρό ζήτημα, έβαλε σοβαρό θέμα, τουλάχιστον όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του κυρίου Βερελή, όσον αφορά στην ασφάλεια του σιδηροδρομικών μεταφορών, με την κατάργηση του κεντρικού κέντρου ελέγχου της κυκλοφορίας, που ήταν προαπαιτούμενο της συμφωνίας αυτής. Και επίσης, το τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θίξουμε είναι ένας ανορθολογισμός ή μια διαπάλη, ας το πούμε έτσι. Αν τα συστήματα ασφαλείας είναι το άπαν ή ο άνθρωπος είναι το άπαν, και πάμε σε έναν ανορθολογισμό και σε μια αντίληψη που έχει και σκοταδιστικές απόψεις, ότι φτάνει ο άνθρωπος για να λύσει το πρόβλημα. Αν έτσι ήταν το θέμα, γιατί μπαίνουμε σε τέτοιες δαπάνες δισεκατομμυρίων για να βάλουμε συστήματα ασφαλείας, εφόσον δεν κάνουν κάτι? Πάντοτε ο άνθρωπος θα χρειάζεται, εννοείται ότι πάντοτε θα χρειάζεται ο άνθρωπος. Αλλά πώς θα αποφεύγεις το ανθρώπινο ενδεχόμενο λάθος, πώς μειώνεις τις επιπτώσεις ενός ανθρώπινου λάθους που είναι πιθανόν να υπάρχει με τα συστήματα αυτά ασφαλείας? Διαφορετικά δεν υπήρχε κανένας λόγος ούτε να τα ονομάσουμε συστήματα ασφαλείας, ούτε να τα τοποθετήσουμε. Θα πηγαίναμε χειρόγραφα και με το Περιστέρι η επικοινωνία θα γινότανε. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά. Πρέπει να τα δούμε και από αυτή την άποψη. Παρότι η προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να δείξει ότι πήρε υπόψη, δεν αφισβητείται αυτό, τις προτάσεις και των άλλων κομμάτων για τους μάρτυρες, βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Καταρχάς, γιατί υπάρχουν, πώς να το πω, εκπτώσεις. Ορισμένα πρόσωπα τα οποία παίξανε ρόλο, είτε διευθύνονται σύμβουλοι είτε όχι, δεν καλούνται. Υπόθηκε για τον κύριο Σπυλιόπουλο. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβή τα ονόματα αυτά, που είναι ενδεχόμενα και άλλα ονόματα που παίξανε ρόλο και τα οποία δεν υπάρχουν στον κατάλογο. Αυτό βεβαίως είναι δυναμικός ο κατάλογος, συμπληρώνεται, αλλά κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια τόσο σοβαρή δουλειά να συγκρίνει όλες τις προτάσεις και να μην δει τέτοιου είδους παραλήψεις, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ή άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση που είναι πλευρά του εγκλήματος για τη συγκάλυψη των στοιχείων, την απόπειρα ή τη συγκάλυψη των στοιχείων με τον κύριο Αγοραστό ή με τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επίσης εμείς είχαμε πει, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να δω αν είναι και οι τρεις επιτροπές εμπειρογνωμόνων οι οποίες εξέτασαν το συγκεκριμένο συμβάν. Αν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν και οι τρεις επιτροπές, γιατί είναι τρεις οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων.
είναι της κυβέρνησης, αυτή που δημιουργήθηκε με απόφαση του κ. Γεραπετρίτη, είναι των συγγενών των θυμάτων και είναι τέλος και η δικαστική επιτροπή εμπειρογνωμών που ορίσε το δικαστήριο της Λάρισας. Αν είναι και οι τρεις αυτές οι επιτροπές συμμετέχουν σε αυτά. Και τέλος, για να, θα ήθελα στα πλαίσια των εγγράφων να ζητήσουμε από αύριο, τουλάχιστον για να μπορέσει να προετοιμαστεί και να το έχουμε υπόψη μας, το εξής και από τον ΟΣΕ και από την ΕΡΓΟΣΕ, κύριε Πρόεδρε, να μας ετοιμάσουν τόσο η ΕΡΓΟΣΕ όσο και ΟΣΕ ένα ιστορικό και απολογισμό όλων των συμβάσεων που μιλάμε για αυτή την περίοδο που εξετάζουμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έως σήμερα και αφορούν την υποδομή, την επιδομή, τη σήμανση, την επικοινωνία και την ασφάλεια, οι οποίες έχουν υπογραφεί για το δίκτυο τουλάχιστον το βασικό που εξετάζουμε, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και ποιες από αυτές ολοκληρώθηκαν και είναι λειτουργικές. Για να μπορούμε να έχουμε μια βάση συζήτηση, γιατί ο καθένας από τους μάρτυρες μου έρχεται τώρα εξετάστηκε, λέει σε μένα λειτουργήσαν όλα. Σε μένα γίνανε όλα καλά. Τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα, η οποία είναι και αυτή βέβαια υποδιερεύνηση στο τι θα μας στείλουν, αλλά να ξέρουμε γιατί πράγματα συζητάμε συγκεκριμένα. Ποιες συμβάσεις λοιπόν το ιστορικό και τον απολογισμό όλων αυτών των συμβάσεων. Από το 1995 έως σήμερα δεν μπορεί να μην έχουν αρχείο και ο ΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ και ζητάω διαφορετικούς γιατί είναι δύο διαφορετικές εταιρείες επί της ουσίας με διαφορετικά συμφέροντα μπορεί και συγκρουόμενα μεταξύ τους και ποιες από αυτές είναι λειτουργικές για να έχουμε μια βάση συζήτηση επί της ουσίας και να μπορούμε να τους μάρτυρες που καλούμε εδώ πέρα σε συγκεκριμένα γεγονότα και εικόνα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική να τους εξετάζουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Επειδή δεν έχει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται την εμπορική αμαξοστοιχεία, γνωρίζουμε ποια είναι. Η Ελένη Τρέιν και νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις. Άλλο σύμφωνο. Άμα είναι η Ελένη, μήπως είναι άλλη εταιρεία και δεν είναι η Ελένη Τρέιν. Γιατί στις εμπορικές γραμμές δεν υπάρχει μόνο μία εταιρεία ενδεχόμενα. Μπορεί και άλλες να δρομολογήσουν τρένα. Ναι, καταθέτε το ερώτημά σας, θα το. Γι' αυτό μπορεί να είναι η Ελένη Τρέιν. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Αλλά μπορεί όμως, αν δεν είναι, θα πρέπει να δούμε και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αν δεν είναι, λέω εγώ. Έτσι. Ευχαριστώ κύριε Καραθανασόπουλε για τις επισημάνεις σας. Ο κύριος Μπούμπας από την Ελληνική Λύση. Εμείς κύριε Πρόεδρε τώρα βλέπω και εγώ προσεκτικά όλους αυτούς τους μάρτυρες που είναι η πρόταση της συμπολίτευσης, αλλά κάποια ονόματα συμπίπτουν, όπως για παράδειγμα ο κύριος Γιανακός ή ο κύριος Πατέρας. Αλλά εμείς εμένουμε στους μάρτυρες που έχουμε προτείνει, διότι πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, αλλά πιστεύουμε για παράδειγμα με συγχωρείτε, ο κύριος Καραγιάννης ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Υφυπουργός πρέπει να κληθεί, είναι ένα πρόσωπο σημαντικό για μας, οπότε πρέπει να είναι εδώ και φυσικά ο κύριος Εξάρχου από την εταιρεία Actor, ο σύμβουλος, ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος της Alstom συγγνώμη, είναι σημαντικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να κληθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Μπούμπα. Τον λόγο τώρα έχει για τους Σπαρτιάτες ο κύριος Κόντης. Κύριε Πρόεδρε, εγώ κλήθηκα επειδή συνέβη το απρόοπτο στον κύριο Δημητριάδη ξαφνικά και δεν είχα και τη λίστα. Πιστεύω το πρόβλημα της κυρίας, η πρόταση της κυρίας Αποστολάκη μας βρίσκει σύμφωνους. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε σήμερα. Μπορούμε να μελετήσουμε γενικά, να προτείνουμε ένα γενικότερο μειωμένο αριθμό μαρτύρων. Αλλά θέλω να πω κάτι που ίσως διαφεύγει και μου έδωσε αφορμή ο κύριος Καραθανασόπουλος αυτό που ρώτησε, μάλλον αυτό θέλει να ρωτήσει. Δεν μιλάει ίσως, ή μάλλον εμείς αναφερόμαστε, δεν θέλω να με ερμηνεύσω τι λέει. Εγώ θέλω να ρωτήσω,
αυτοί που φόρτωσαν τα φορτία τα οποία εξεράγησαν, όχι οι forwarders, οι ενδιάμεσοι, αυτοί που τους ανήκουν τα φορτία, γνωρίζω η εταιρεία, η μία είναι η Zim, η Zim που έχει τα φορτία Zim Monitor, τα container Zim Monitor που μεταφέρουν ευπαθή φορτία και επικίνδυνα φορτία. Οπωσδήποτε πρέπει να κληθούν εδώ, να μας πούν τι περιείχαν τα φορτία, να δούμε τα bill of lading στις φορτωτικές, ποιοι τα διαχειρίστηκαν, εάν αυτό συμβαίνει συχνά, αν πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, ερωτήσεις που αφορούν και το παρόν και το δυστύχημα και το μέλλον των σιδηροδρόμων, να μας πούν με τι συνθήκες φορτώνονται αυτά τα επικίνδυνα φορτία, γιατί είναι φύση αδύνατον να συνέβη τέτοια έκρηξη με δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούονται, αν δεν υπήρχαν επικίνδυνα φορτία, και εξού φαίνεται και το τεράστιο μανιτάρι που προεκλήθη, το οποίο κάποιοι πήγαν, έσπευσαν να μας πούν ότι είναι από τα λάδια της μηχανής. Άσχετοι είναι όσοι το είπαν αυτό ή ήθελαν να πούν κάτι, και σίγουρα έσπευσαν κάποιοι να ασφαλτοστρώσουν εκεί την περιοχή, γιατί ή φοβήθηκαν κάποια χημικά που βγήκαν τα οποία ίσως να ήταν επικίνδυνα. Όλα αυτά να καλέσουμε οπωσδήποτε συμπληρωματικά την εταιρεία ZIM, εγώ λέω, η οποία εδρεύει στον Πειραιά, έχω και τα στοιχεία της. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια νέα πρόταση, ίσως μειώνοντας τους αριθμούς, τον αριθμό των τρίτων οι οποίοι έρχονται, ακόμα και είναι κακό αυτό που το λέω, ίσως ακούγεται άσχημο, των συγγενών οι οποίοι δεν μπορούν να διαφωτίσουν στο τι έγινε στο δυστύχημα. Απλά οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ και θα αναβιώσουν άλλη μια φορά το δυστύχημα, που, το γεγονός που συνέβη και έχασαν τους δικούς τους. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αλλά σίγουρα πρέπει να προταθεί να έρθει, και νομίζω όλους ενδιαφέρει η εταιρεία ZIM, Ισραηλινών συμφερόντων είναι, εδρεύει στην Ελλάδα, η οποία είχε τα κοντέινερ αυτά στον πρώτο σειρμό, και είναι αυτά που εξεράγησαν. Να μας πει τι περιείχαν, τι περιέχουν και γιατί εξεράγησαν. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τζανακόπουλος για τη Νέα Αριστερά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημείο πρώτο, σε σχέση με το σχόλιο του κυρίου Τσαυδαρίδη προηγουμένως, ότι εγώ δήθεν είπα ότι μόνο οι πραγματογνώμονες μπορούν να μας διαφωτίσουν και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να καλούμε κανέναν άλλον εκτός από τους πραγματογνώμονες. Νομίζω ότι ήταν μια προφανής διαστρέβλωση. Αυτό που είπα και αυτό που εννοώ, και αυτό που εννοώ και αυτό που λέω, είναι ότι μπορούν να μας διαφωτίσουν διάφοροι μάρτυρες που δεν είναι πραγματογνώμονες για μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις, με τις προϋποθέσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στο σιδηρόδρομο, με πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και έχουν οδηγήσει στην απαξίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη είναι μια εκτίμηση για το ποιος ευθύνεται σε σχέση με το συγκεκριμένο δυστύχημα. Διότι εκεί ο καθένας έχει την άποψή του. Οι απόψεις όμως δεν είναι απολύτως ίσες, ούτε διαμορφώνονται στη βάση της πραγματικής γνώσης των περιστατικών, του φακέλου και της ορθής μεθοδολογίας. Αυτά είναι, αν θέλετε, η αλφαβήτα των όρων εξέτασης του οποιοδήποτε μάρτυρα, κύριε Τσαυδαρίδη, και εσείς ως νομικός θα έπρεπε να το γνωρίζετε λίγο καλύτερα. Δεν φέραμε τον προηγούμενο μάρτυρα για να μας πει ποιος φταίει για το συγκεκριμένο δυστύχημα και αν είναι ανθρώπινο λάθος ή αν είναι δομικό λάθος, ή αν είναι ανθρώπινο σφάλμα ή δομικό σφάλμα. Τον φέραμε να μας διαφωτίσει για άλλα ζητήματα, τα οποία βεβαίως ο άνθρωπος απάντησε όπως απάντησε. Ωστόσο, η άποψή του για το ποιος ευθύνεται για το δυστύχημα δεν έχει καμία απολύτως σημασία, ούτε έχει κανένα νόημα να το λαμβάνει οποιοδήποτε υπόψη στην διαδικασία εκπόνησης του πορίσματος. Σημείο δεύτερο. Σε σχέση με το χρόνο που θα χρειαστεί η Εξεταστική Επιτροπή για να βγάλει τα συμπεράσματά της, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα σημασίας. Υπάρχουν εξεταστικές επιτροπές οι οποίες έχουν διαρκέσει και μήνες και χρόνια. Το κρίσιμο εδώ είναι να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το δυστύχημα και για τις ευθύνες του δυστυχήματος στα Τέμπη. Επομένως, δεν μπορεί να προβάλλεται ως επιχείρημα από τη μεριά της πλειοψηφίας το ζήτημα του χρόνου. Έχουν χαθεί 57 ανθρώπινες ζωές. Όσο χρόνο χρειαστούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, τόσο χρόνο θα πρέπει να διαρκεί η Εξεταστική Επιτροπή.
δεν μπορούμε να βάλουμε στο ζύγι το χρόνο με τα ανθρώπινα θύματα. Σημείο 3. Συμφωνώ με προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν για τη συμπλήρωση του καταλόγου των μαρτύρων από σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, ο κύριος Τριαντόπουλος, άλλα πολιτικά στελέχη τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κληθούν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Επιτροπής. Σημείο 4. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, η συμπολίτευση, πείτε την όπως θέλετε, ξεκινά αυτή τη διαδικασία διερεύνησης έχοντας πει και ως κυβέρνηση αλλά και ως βουλευτές συμπολίτευσης ότι το δυστύχημα αυτό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Έχουν βγει τα συμπεράσματα αυτά, έχουν γίνει δηλώσεις υπουργών, έχουν γίνει δηλώσεις βουλευτών, έχουν τοποθετηθεί πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά κόρον σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Με την έννοια αυτή, στη συγκεκριμένη λίστα που μας παρουσίασε ο κύριος Τσαυδαρίδης, υποεκπροσωπούνται απολύτως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι είναι και αυτοί που δέχθηκαν τα πειρά της κυβέρνησης για το δυστύχημα. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στον κατάλογο έχουμε Υπουργός, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Υπουργός, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Διευθυντής Έργων Εργοσέ. Έχουμε 29 διοικητικά και πολιτικά στελέχη και μόλις 2 εκπροσώπους των εργαζομένων. Αυτό είναι η απόλυτη υποεκπροσώπηση. Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε προτείνει, συμφωνώ, ακούστηκε και το όνομα του κυρίου Γενιδούνια, συμφωνώ με την πρόταση. Επίσης έχουμε προτείνει άλλους 4 συνδικαλιστές, τους οποίους τους έχετε, κύριε Πρόεδρε, τους έχει και ο κύριος Τσαυδαρίδης. Αν θέλετε να σας διαβάσω τα ονόματα για τα πρακτικά, θα μου δώσετε 20 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για τους Μπαριανός Παντελής, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ, Γρίβας Ιωάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Σταθμαρχών, Μπούρας Ανδρέας, Πρόεδρος Σταθμαρχών, Ζιαμπαλής Αλέκος, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και προφανώς όλους τους υπόλοιπους συνδικαλιστές, εκπροσώπους εργαζομένων, τους οποίους έχουν καλέσει οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες, έχουν προτείνει οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες. Νομίζω ότι αν θέλετε να περιοριστεί ο αριθμός των μαρτύρων, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η ισορροπία να είναι 29-2. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το πέμπτο σημείο είναι μεθοδολογικό, αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι το έχετε συζητήσει. Εγώ, επειδή αναπληρώνω την συνάδελφο, την κυρία Πέρκα, οφείλω όμως να το πω, γιατί σχετίζεται και με την ισορροπία και με τη σύνθεση του καταλόγου των μαρτύρων. Νομίζω ότι είναι ανισοβαρής ως προς το κρίσιμο ερώτημα της έρευνας, έτσι όπως ακριβώς τέθηκε και από τον συνάδελφο του ΚΚΕ και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ως πρόταση στο Κοινοβούλιο. Η πρόταση αφορά, δεν θα ασχοληθώ τώρα με το αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή ταυτόχρονα με την εξεταστική επιτροπή. Αυτά τα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, τα έλυσε ολομέλεια. Έχουμε την άποψή μας. Εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να εκκινήσει και προανακριτική επιτροπή για τους προκαταρκτικής εξέτασης για τον κύριο Καραμαλή, αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη. Η λογική της πρότασης, την οποία κατά τη γνώμη μου η κυβερνητική πλειοψηφία την αναποδογυρίζει, είναι ότι ξεκινώντας από το δυστύχημα των Ντεμπών και προσπαθώντας
να εντοπίσουμε τις αιτίες του δυστυχήματος αυτού, θα έχουμε τη δυνατότητα ως Εξεταστική Επιτροπή να ανοίξουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την λειτουργία των σιδηροδρόμων σε βάθος 20ετίας, 25ετίας κτλ. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου αποσκοπεί στο να θολώσει τα νερά. Δηλαδή, ξεκινάμε από το 1997 ανάποδα για να ανοίξουμε το πεδίο της έρευνας σε ζητήματα άσχετα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να συζητάμε πόσα δάνεια είχε πάρει ο ΣΕ, γιατί ο ΣΕ έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη χρεοκοπία της χώρας. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-2010 στους σιδηροδρόμους. Όλα αυτά προφανώς σχετίζονται με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, σχετίζονται με τη γενικευμένη απαξίωση. Όμως δεν νομίζω ότι μπορούν να ρίξουν πραγματικό φως στο δυστύχημα. Περισσότερο θολώνουν τα νερά και λιγότερο μας κάνουν σοφότερους σε σχέση με το τι έγινε εκείνη την μοιραία νύχτα. Άρα νομίζω ότι μεθοδολογικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ανάποδα και σε αυτό η Νέα Αριστερά επιμένει. Θεωρούμε ότι επίτηδες το κάνετε, διότι θέλετε να ανοίξετε όλα τα ζητήματα για να μην διερευνηθεί τελικά κανένα ζήτημα. Σημείο έκτο και κλείνω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνηθεί εδώ να αναλάβει και ο κύριος Τσαβδαρίδης, έχοντας την πλειοψηφία της Επιτροπής Νέα Δημοκρατία, να συμπληρώσει στη βάση των προτάσεων που ακούστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον πίνακα αυτών, τον κατάλογο αυτών, και να δοθεί δυνατότητα μέσα σε 20 λεπτά, συμφωνώ λοιπόν εν μέρη με την τοποθέτηση της κυρίας Αποστολάκη, της συναδέλφου της κυρίας Αποστολάκη, να δοθεί ένα 20 λεπτό στην αρχή της επόμενης διαδικασίας, ώστε τα κόμματα να έχουν προετοιμάσει κάποιες συμπληρωματικές προτάσεις στον πίνακα που θα συμφωνηθεί σήμερα, εφόσον συμφωνηθεί, και να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη, αν θέλετε, αυτός ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο, εφόσον υπάρχει καλή θέληση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να είναι μια λύση στο πρόβλημα. Αν δεν γίνει αυτό, εμείς θα καταψηφίσουμε τον κατάλογο των μαρτύρων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζανακόπουλε. Εκπρόσωπο της Νίκης εξακολουθώ και δεν βλέπω τον κύριο Οικονομόπουλο. Θα πάμε στην κυρία Καραγεωργοπούλα από την Πλεύση Ελευθερίας. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ πολύ στα ονόματα που προσέθεσαν να προσθεθεί και Νίκος Τσικαλάκης, πρόεδρος εργαζομένων ΟΣΕ. Με την επιφύλαξη για τα υπόλοιπα. Παρακαλώ για τα πρακτικά από την κυρία Αποστολάκη να προσθεθεί και το όνομα που προανέφερε. Ευχαριστώ κυρία Αποστολάκη. Η κυρία Καραγεωργοπούλου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, μέχρι τώρα επί της διαδικασίας θα ήθελα να θίξω ότι παρατηρώ από την πλευρά του Προεδρείου φαινόμενα μεροληψίας και κομματικής γραμμής, το οποίο είναι τελείως αντίθετο με τη λογική του Προεδρείου σε αυτή την Επιτροπή. Υπάρχουν παρεμβάσεις σας ως Προέδρου σε ερωτήματα και τοποθετήσεις μαρτύρων όταν κρίνεται ότι θίγεται ένα πολιτικό πρόσωπο, για παράδειγμα, αφαιρείται το λόγο, μέχρι τώρα ήδη δύο φορές και με έχει ξενήσει αφάνταστα. Στην περίπτωση την δική μου δύο φορές έχει συμβεί στη διάρκεια των συνεδριάσεων, ενώ αντίθετα δεν έχετε παρέμβει και δεν έχετε αφαιρέσει το λόγο σε τοποθετήσεις ή κρίσεις ή ερωτήματα, τα οποία κατά τη δική μου κρίση επίσης δεν θα είχαν θέση, δεν θα είχαν λόγο να έχουν υποθεί, και όμως εκεί δεν παρεμβαίνετε. Αντίστοιχα, με την ίδια λογική που έχετε παρέμβει στη δική μας περίπτωση στα ερωτήματα που έχει θέσει η Πλεύση Ελευθερίας. Μετά από αυτό, θα ήθελα να πω τα εξής σημαντικά για μας. Έχετε παραλείψει, κύριε Τσαβδαρίδη, τον Κωνσταντίνο Αγοραστό. Αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως μέλος και προεξάρχων της Επιτροπής του Συντονιστικού Οργάνου που προέβη στην συγκάλυψη στοιχείων
έπρεπε οπωσδήποτε να είναι από τα πρώτα πρόσωπα που θα έκανε να είχατε συμπεριλάβει στον κατάλογό σας. Σαφώς είναι και πολλά άλλα πρόσωπα ακόμα, όπως ο Χρήστος Ταϊκούρας που έχουμε προτείνει και είναι ο νυν Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η παρέμβασή του και η τοποθέτησή του στην Επιτροπή θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης, και σε κάθε περίπτωση έχει τεράστια σημασία να προταχθούν άτομα τα οποία σήμερα, στην περίοδο του εγκλήματος των Τεμπών και μέχρι σήμερα, έχουν επιτελέσει κάποιον ρόλο και τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί. Ούτε ως προς τη σειρά που τα αναφώνησε ο κύριος Τσαβδαρίδης, αλλά ούτε και ως προς το είδος των προσώπων. Πρόσωπα που έχουμε επισημάνει είχαν κληθεί ως κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της διενεργούμενης ανάκρισης και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Δεν υπάρχει, δεν άκουσα κάποιο από τα πρόσωπα αυτά να τα έχετε συμπεριλάβει. Γιατί άραγε? Δεν θα μπορούσαν να φωτίσουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιες πτυχές της υπόθεσης, ώστε να καταλήξει σε ένα αντίστοιχο πόρισμα και η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της την τοποθέτησή τους και την εμπειρία τους και τα πραγματικά περιστατικά που θα μπορούν να εκθέσουν. Αυτά επί του παρόντος, και θα επανέλθουμε στο θέμα της ανασύστασης ενός εγγράφου καταλόγου μαρτύρων μετά την τοποθέτηση και τον χρόνο που μπορούμε να έχουμε επίσης ως κόμματα να επεξεργαστούμε την κατατεθήσα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι η παρέμβαση της κυρίας Αποστολάκη και του κυρίου Καραθανασόπουλου στο επίπεδο αυτό μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. Διαδικασίας. Εάν... Γιατί δεν το... Επί διαδικασίας, εάν θέλει και ο κύριος Τσαβδαρίδης, να μπορέσουμε να συνοηθούμε για κάποιους μάρτυρες. Γιατί η πρότασή σας ειλικρινά δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, τρενοσέ να έρθει. Βεβαίως να έρθει. Αλλά μέχρι το 2015. Από το 2015 και μετά. Γιατί δεν τα είπατε στην αρχή σας τοποθέτηση? Όχι. Παρακαλώ, πάρτε ένα-δύο λεπτά. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δηλαδή, από την Τρενοσέ να έρθει, αλλά να έρθει μέχρι και το 2015. Ποιος το λέει αυτό, ο Μαουρίτσιο Καποτόρτο είναι από το 2021 και μετά. Ναι, ο κύριος Τσαλίδης 2016-2021. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, γιατί μέχρι το 2016. Ποιος το λέει μέχρι το 2016. Η κυρία Τσαπαρίγου, δεν λέω από το 2017. Κύριο Τσαμάντης, κύριε. Και ο Γενικός Διευθυντής. Κύριε Κόκαλη, έχετε πάρει το λόγο. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος Φλώρος. Έχετε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ τοποθετήθηκα αμέσως μετά. Έχετε το λόγο. Δηλαδή, απουσιάζει. Ο κύριος Φλώρος από τους ανεξάρτητους βουλευτές δεν έχει πάρει το λόγο. Ο εισηγητής. Σε 20 δευτερόλεπτα. Απουσιάζει ο κύριος Γενιδούνιας, εκπρόσωποι εργαζομένων, οι οποίοι προειδοποιούσαν για το θάνατο. Από ό,τι φαίνεται, θα αποκλείσετε και τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Τριαντόπουλο. Να δούμε. Κρατήστε και μια επιφύλαξη. Εντάξει. Μακάρι να διαψευθούμε. Μακάρι. Καταγράφηκε η άποψη. Μακάρι, κύριε Τσαβδαρίδη. Κύριε Κόκαλη, καλόπιστα. Καταγράφηκε η πρότασή σας. Ναι. Ζητάμε ουσιώδες μάρτυρες, κύριε Πρόεδρε. Αλίμονο. Θα τοποθετηθεί ξανά η πλειοψηφία, γιατί έχει γίνει ο κύκλος. Ο κύριος Φλώρος τώρα από τους ανεξάρτητους βουλευτές και μετά ο κύριος Τσαβδαρίδης. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν διφορούμενες απόψεις, μεγάλες διαφορές επί των προτάσεων. Σε γενικές γραμμές, εγώ δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Με έχουν καλύψει οι περισσότεροι συνάδελφοι. Δεν θέλω και για οικονομία του χρόνου να επαναληφθώ. Είπαμε και τώρα πάλι για τον κύριο Αγοραστό, δεν έχει νόημα να τα ξαναεπαναλάβω. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι μια απόφαση πρέπει να πάρθει σε επόμενη επιτροπή. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Όπως επίσης καλό θα ήταν, θεωρώ, να κληθούν και επιζώντες του συμβάντος που ήταν εκεί. Νομίζω δεν έχουν αναφερθεί από κανέναν, έχουν αναφερθεί μόνο συγγενείς θυμάτων. Εκτός αν εκεί περιλαμβάνονται και οι επιζώντες. Αυτό δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα άκουσα και τον κύριο Τσαβδαρίδη, που καλόπιστα θεωρώ και εγώ ότι λέει ότι θα είναι και ελκυστική ουσιαστική. Ελκυστική λέω. Ότι θα υπάρχει τέλος πάντων συζήτηση πάνω στο όλο θέμα για το να προσθεθούν και άλλα άτομα. Οπότε για μένα καλύτερα σε μια επόμενη συνεδρίαση και να μην σας κουράζω κι άλλο. Σας ευχαριστώ, κύριε Φλωρέ. Λοιπόν, ο κύριος Τσαβδαρίδης, και να προχωρήσουμε να δούμε τη διαδικασία. Θα κάνω μια τελευταία τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, δεν θα επανέλθω και θα καταλήξω σε μια πρόταση.
η οποία αν δεν τύχει της αποδοχής και των υπολείπων κομμάτων, θα πρέπει υποχρεωτικά να μπει σε ψηφοφορία. Άκουσα όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και με καλοπιστία, όπου νομίζω ότι υπάρχει κάποιο δίκαιο, εγώ θα το αποδώσω και θα κάνω και μια συμπληρωματική πρόταση σε σχέση με τους μάρτυρες που ήδη πρότεινα, τους 33. Ακούστε λίγο. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Φλόρο, την κυρία Αποστολάκη, τον κύριο Τζανακόπουλο. Είπανε να το ξαναδούμε το θέμα, να το ξανασυζητήσουμε το διαδικαστικό αμέσως μετά τις γιορτές και να μην βιαζόμαστε. Τι είπατε? Τι είπατε? Να μην πάρουμε απόφαση. Όχι, όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είπα και θέλω να γραφτεί για τα πρακτικά. Ναι. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας έδωσα αυτή τη στιγμή 5 ονόματα παραπάνω, σωστά? Ναι. Στον κύριο... Ωραία. Τώρα που ξαναδιαβάζω τη λίστα μου, θέλω να σας προσθέσω και άλλο ένα όνομα. Ωραία. Είπα λοιπόν ότι επειδή μας ευνηδιάσατε με έναν κατάλογο, μας ευνηδιάσετε, με συγχωρείτε, δεν το λέω αρνητικά φορτισμένα την λέξη. Επειδή, ωραία. Προγραμματισμένο ήταν. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ατυχής η λέξη. Επειδή λοιπόν πήραμε τη λίστα χωρίς να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να είναι η τελική και δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συσχετισμό με τα δικά μας ονόματα, εντωμεταξύ η λίστα σας έχει χρονική διάταξη. Ενώ οι λίστες που έχουμε δώσει όλοι μας έχουν κατηγοριοποίηση. Έχει και χρονική. Άρα ο συσχετισμός, όχι η δική μας. Όχι η δική μας. Ναι. Εγώ μιλάω για τη δική μας. Η δική μας έχει κατηγοριοποίηση με βάση την ιδιότητα. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι εγώ, εάν πάω τώρα στο γραφείο μου και κάνω το συσχετισμό, θα έρθω με άλλους 8 και όχι με άλλους 4 ή ενδεχομένως με άλλους 18. Άρα δεν μπορεί να πάρθει σήμερα η πρόταση. Δεν είπα μετά τις γιορτές. Αύριο, κύριε. Αύριο. Ναι, ναι, βεβαίως. Να συνεδριάσουμε αύριο. Λοιπόν. Όταν θέλετε να περάσετε ότι η αντιπολίτευση που κάνει συγκεκριμένες προτάσεις απέναντι στις μεθοδεύσεις σας, ενώ έχουμε φάει 2 μέρες για να συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν το 97 στον ΟΣΕ, αύριο. Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Να συνεχίσω. Επειδή βλέπω ότι όλο αυτό φορά... το πράγμα είναι προσχηματικό. Να μην αποφασίσουμε σήμερα, να αποφασίσουμε αύριο. Να μην αποφασίσουμε αύριο, να αποφασίσουμε μετά τις γιορτές. Εντάξει. Περιμένετε. Δεν αποκλείω κανέναν μάρτυρα. Δεν αποκλείω κανέναν μάρτυρα. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, γιατί... Εντάξει τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κόλπα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Αυτό που είπα εγώ και ήμουν απολύτως σαφής είναι ο κύριος Τσαβδαρίδης, με βάση τις προτάσεις που κατατέθηκαν τώρα από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγώ είπα 4 ονόματα, η κυρία Αποστολάκη είπε 5, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ είπανε 5, το ΚΚΕ είπε άλλα 5, να υπάρξει ένας κατάλογος όπου ο κύριος Τσαβδαρίδης να δεχτεί αυτά τα ονόματα και να δοθούν 20 λεπτά στην επόμενη συνεδρίαση για να συμπληρωθεί ενδεχομένως ο κατάλογος και με άλλα ονόματα που θεωρούνται αναγκαία. Επομένως, ας μην κάνουμε συνδικαλιστικά κόλπα. Εδώ Βουλή είναι. Κύριε Τσαβδαρίδη, να τοποθετηθείτε επί όλων των προτάσεων. Θα παρακαλέσω να μην τον διακόψουμε. Χρόνο κύριε, έχετε πάρει όλοι. Και κάτι κύριε Τσαβδαρίδη. Είστε μαθημένος, δεν είμαι και κάτι εγώ. Λίγο και κάτι για να τοποθετηθείτε χωρίς διακοπές. Κοιτάξτε να δείτε. Η διαδικασία γύρω από τους μάρτυρες είναι γνωστοποιημένη εδώ και καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν κάποιου τύπου ευνηδιασμοί. Έχουμε ήδη και κατόπιν θυμόσαστε ότι και από προχθές είχαμε πει την Τετάρτη θα μιλήσουμε για μάρτυρες, θα δοθεί χρόνος. Τώρα το να συζητάμε να πάμε την Πέμπτη, να πάμε την Παρασκευή, ενδεχομένως να έρθουμε και στις 25 Δεκεμβρίου, νομίζω ότι... Λοιπόν, ο κύριος Τσαβδαρίδης παρακαλώ. Ο κύριος Τσαβδαρίδης παρακαλώ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τζανακόπουλος δικαιολογημένα έχει αυτή την άποψη, γιατί απουσίαζε στην προηγούμενη συνεδρίαση που μιλήσαμε για τους μάρτυρες. Τι εννοείται είχαμε... απουσίαζα? Εγώ δεν εδώ αντικαθιστώ. Γιατί ναι. Πάλι προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις, κύριε Τσαβδαρίδη? Δεν συμμετείχατε. Δεν απουσίαζα. Δεν συμμετείχατε. Γιατί αναπληρώνετε σήμερα? Προφανώς, αφού δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, αναπληρώνω, κύριε Τσαβδαρίδη. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχετε τάση προς τον κακό συνδικαλισμό.
Δεν είμαστε συνδικαλιστές εδώ, κύριε Τσαφταρίδη. Με τον συνδικαλισμό παρακαλώ, εσείς είστε εξοικειωμένος. Κύριε Τσαφταρίδη, παρακαλώ, κύριε Τσαφταρίδη, όχι προσωπικές αναφορές. Σας παρακαλώ, μείνετε στην τοποθέτησή σας. Και σε ό,τι αφορά τις προτάσεις, να απαντήσουμε επί των προτάσεων των κρατήσαμε, κρατήσαμε τη διαδικασία σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ας το συνεχίσουμε αυτό. Ας κατατεθούν οι προτάσεις. Δεν θέλω να με διακόψει κανένας. Όπως δεν διέκοψα κανέναν έτσι στην τοποθέτησή του, και από εκεί και πέρα, όπως είπα, είτε θα συμφωνήσουμε είτε θα πάμε σε ψηφοφορία. Λοιπόν, ακούστηκαν διάφορα εδώ. Επειδή λοιπόν αυτή η Επιτροπή έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, όπως είπα και προηγούμενα, με διαδικαστικά θέματα, με αποτέλεσμα να χαθεί ένας μήνας πολύτιμος, να συζητάμε διαδικαστικά θέματα, ποιανού ευθύνη είναι, εγώ δεν θα ξαναμπώ, είναι, δεν είναι, δεν θέλω να δυναμητήσω καθόλου το κλίμα, θέλω να είμαι καλόπιστος, καλοπροαίρετος, σέβομαι απολύτως την αγωνία των οικογενειών, των θυμάτων που θέλουν επιτέλους αυτή η εξεταστική να λειτουργήσει. Εμείς λοιπόν ήρθαμε με μια πρόταση, ήδη την προηγούμενη φορά βάλαμε 5 μάρτυρες για να εξεταστούν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η κυρία Αποστολάκη ξέρει ότι από τότε συμφωνήσαμε ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα διακοπούν σήμερα. Ότι δεν υπάρχει αυριανή συνεδρίαση, το συμφωνήσαμε και το αποφασίσαμε την προηγούμενη φορά. Εμείς λοιπόν τότε βάλαμε 5 μάρτυρες για να μπορέσει να τρέξει η διαδικασία και είπαμε την Τετάρτη, αυτό το είπαμε 10 μέρες πριν, ότι την Τετάρτη δηλαδή σήμερα θα πάμε σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο μαρτύρων, δυναμικό, ανοιχτό, αλλά θα υπάρχει ο κατάλογος, θα συμφωνήσουμε σε αυτόν ή θα τον αποφασίσουμε, για να μπορεί η Επιτροπή αμέσως μετά τις γιορτές να έχει έναν μπούσουλα και να ξέρει ποιους θα καλέσει μάρτυρες. Γιατί πρέπει να μην καθυστερήσουμε άλλο. Άρα τη Δευτέρα που θα έρθουμε μετά τις γιορτές θα υπάρχει από σήμερα, πρέπει να υπάρχει από σήμερα κατάλογος κατά την άποψή μου μαρτύρων, για να μπορούν να γίνουν οι κλητεύσεις, να τηρηθούν οι προθεσμίες και να ξέρουμε και να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία για να το πάμε και να το τρέξουμε. Δεν ήταν δίκαιη η κατανομή που έκανε ο κύριος Τζανακόπουλος. Είπε ότι εμείς δήθεν προτείνουμε 29 διοικητικά στελέχη με 2 που είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Κάθισα πάλι και έκανα βασανιστικά μια καταγραφή. Από τους 33 μάρτυρες εμείς προτείναμε, 7 είναι τα πολιτικά πρόσωπα, 13 είναι διοικητικά στελέχη ως έργο σε τρένοσε, 2 είναι από τη ΡΑΣ, 3 είναι εμπειρογνώμονες, είναι συγγενείς θυμάτων, υπάρχει ένας εκπρόσωπος κοινοπραξίας, 4 εργαζόμενοι και όχι 2, και 2 από την αρχή διαφάνειας. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι κατανείμαμε τις κατηγορίες και τους ανθρώπους σε όλα αυτά που ζήτησαν τα κόμματα και που νομίζω ότι είναι απαραίτητα για να διαφωτιστεί η Επιτροπή. Επίσης, επειδή σε αυτήν την κατανομή που έκανα για να δείξω την καλοπιστία μου και πραγματικά εγώ βασανίστηκα για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, το ότι μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν σε κάποιες από τις κατηγορίες που δεν μπήκανε, δεν σημαίνει ότι έχω κάτι με τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή είχα λόγους για να μην τα βάλω και να μην τους καλέσουμε και αυτούς, αλλά στη λογική που πρέπει να έχουμε έναν αριθμό, ούτε μεγάλο θα έλεγα εγώ πολύ, καθόλου βέβαια μικρό, και να μπορούν να εκπροσωπηθούν όλοι, κάποιες επιλογές έπρεπε να γίνουν. Όταν δηλαδή πρέπει να εκπροσωπηθούν εργαζόμενοι. Έβαλα 4. Θα μπορούσα να βάλω 24. Θα μπορούσα να βάλω. Από εκεί και πέρα όμως, έτσι, κάθε κατηγορία έχει ενδεικτικά, όπως το έκρινα εγώ, κάποια πρόσωπα. Και τι είπαμε, δεν αποκλείουμε τις προτάσεις που τίθενται σήμερα. Θα τις συζητήσουμε. Θα τις δούμε. Μπορεί πράγματι να προκύψει ότι ένας εκπρόσωπος εργαζομένων, ένας συνδικαλιστής, δεν καλύφθηκε από αυτούς που θα παρελάσουν από την Επιτροπή μας. Θα τον καλέσουμε. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη λογική και επίσης, τι έκρινα στο τέλος ότι μπορεί και να μην εκπροσωπεί. Μιλάνε οι Σπαρτιάτες, μιλάνε και τα υπόλοιπα κόμματα και η Πλεύση και ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα συντονιστικό δίθεν όργανο ή όργανο που υπήρχε εκεί και που έδινε εντολές αμέσως μετά το ατύχημα. Ότι σε αυτό εδώ το συντονιστικό όργανο συμμετείχε ο κύριος Αγοραστός. Έστειλε μάλιστα και μια εξώδικο. Να βάλουμε τον κύριο Αγοραστό. Επιπλέον πρόταση. Τον κύριο Αγοραστό. Γιατί να πραγματικά. Να καταγραφεί αυτό στα πράγματα. Να καταγραφεί. Φαίνεται ότι το συντονιστικό όργανο αυτό που υπόθηκε δεν εκπροσωπείται.
Και επίσης να βάλουμε και τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος εξαιρέθηκε την προηγούμενη φορά, αυτοεξαιρέθηκε, όχι γιατί μηνύθηκε βάσιμα όπως μας έχει πει, αλλά γιατί υπάρχει μια μήνυση, υπήρξε και μια ευθυξία και δεν ήθελε να μπει σε μια διαδικασία να αντιπαρατεθεί με όσα του καταλόγησαν. Νομίζω ότι είναι καλό να του δοθεί και η ευκαιρία να έρθει στην Επιτροπή μας και να απαντήσει ως μάρτυρας πλέον σε όσα ζητήματα μπορούν να τεθούν. Άρα λοιπόν, τους 33 τους κάνω 35 και τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Αγοραστό. Αυτό είναι η πρότασή μου. Τώρα, το να απαντήσω, εάν πριν από 20 χρόνια κακώς καλέσαμε ανθρώπους που πριν 20 χρόνια, να πω την κυρία Αποστολάκη, θα παραπέμψω σε αυτά που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος, δεν θέλω να επαναλάβω. Είτε πολύ σωστά αυτά που είπε, δηλαδή αυτά που είπαν οι μάρτυρες, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν πράγματα άχρηστα για την Επιτροπή μας. Τα έθεσε πολύ σωστά ο κύριος Καραθανασόπουλος και από και κάτι άλλο. Κυρία Αποστολάκη, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει η πρόταση του ΚΚΕ, σας πήρε ή δεν σας πήρε την αντιπολιτευτική πρωτοβουλία, έτσι, και γι' αυτό το λόγο αισθάνεστε και κάπως άσχημα. Αυτή είναι η πρόταση που σήμερα οφείλει να σεβαστεί η Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή η πρόταση ξεκινάει ή φτάνει όπως θέλετε, γιατί ο κύριος Καραθανασόπουλος στην πορεία δεν θέλω πάλι να δημιουργήσουμε αντεγκλήσεις γι' αυτό, είτε ξεκινάει είτε φτάνει, φτάνει μέχρι το 97. Άρα το 97 είναι μια περίοδος από το 97 και εντεύθυν που πρέπει να, με βάση την πρόταση από την οποία δεσμευόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσουμε και σε εκείνα τα χρόνια. Άρα λοιπόν καλέσαμε, είναι 20 χρόνια, είναι πολλά. Ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι να μην θυμούν. Ναι, αλλά έπρεπε να την εξετάσουμε. Και νομίζω ότι βγήκανε πράγματα και από αυτό. Τώρα, νομίζω ότι έχω απαντήσει. Θα μπορούσα να απαντήσω και σε ένα ξεχωριστά. Δεν θέλω να το κάνω. Το πνεύμα είναι αυτό. Να αποφασίσουμε, πρότασή μου ολοκληρωμένη, να αποφασίσουμε σήμερα για τον κατάλογο, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο δεν χωράνε άλλες καθυστερήσεις, όπως είπα, πρέπει η Εξεταστική να κάνει τη δουλειά της, είχανε το χρόνο, την είδανε και την πρόταση, διανεμήθηκε, από την τοποθέτηση που κάνανε μετά την διανομή της πρότασης της δικιάς μας, φαίνεται ότι κατάλαβαν πολύ καλά την πρόταση. Τη συνέκριναν με τις δικές τους προτάσεις, είχαν το χρόνο και το χρονικό περιθώριο να το δούνε. Το ότι θα δώσουμε άλλη μέρα για να προταθούν και άλλοι 10, 20, 30 δεν έχει λογική και δεν έχει νόημα, θεωρώ, γιατί αυτές οι προτάσεις που θα κάνουν οι συμπληρωματικές, καταρχάς είναι προτάσεις οι οποίες καλύπτονται από αυτούς τους μάρτυρες που θέλουμε να καλέσουμε. Συνεπώς, σήμερα να πάρουμε την απόφαση, να υπάρχει ο κατάλογος. Και στην πορεία, αφού εξεταστούν αυτοί οι μάρτυρες, να δούμε ό,τι θα προκύψει, να το εξετάσουμε και πραγματικά να ξανακάνουμε μια κουβέντα αν είναι κάποιοι μάρτυρες που μπορούν να συνεισφέρουν στην Επιτροπή ουσιαστικά θέματα και δεν έχουν κληθεί. Και τέλος, που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος, είπε για τα έγγραφα. Εγώ σας έχω πει όλα τα έγγραφα, κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε απολύτως στην πρόταση του κυρίου Καραθανασόπουλου να σταλούν έγγραφα στον ΟΣΕ, στην ΕργοΣΕ. Ό,τι έγγραφο μπορεί να ζητηθεί, να ζητηθεί και να το πάρουμε. Καμία έκπτωση ως προς αυτό το κομμάτι. Με ενημέρωσαν να πω και κάτι άλλο. Το λέω με επιφύλαξη, αλλά με ενημέρωσαν ότι και τα δύο τρένα, και η εμπορική αμαξοστική και η επιβατική, είναι της Hellenic Train. Με αυτό και να κλείσουμε για να πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της πλειοψηφίας. Λέω το εξής. Επειδή καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχουν κληθεί οι άλλες δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Δηλαδή είναι οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από τις οικογένειες. Και καλούμε μόνο τη μία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Καλό θα ήταν να καλέσουμε και τις άλλες δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν κατάλαβα για τον κύριο Σπηλιόπουλο. Και τρίτον, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου, το λέω. Και τρίτον, με τις συνδικαλιστές. Είναι δύο οι συνδικαλιστές, όχι τέσσερις, στον κατάλογο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δύο. Είπατε για τέσσερις. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Για να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε, έχω τη γνώμη. Και είναι ένας εκπρόσωπος
της νομικής υπηρεσίας και εννοεί τα διοικητικά στελέχη. Εννοεί τα διοικητικά στελέχη και τους μεταφράζει σε εκπροσώπους εργαζομένων ο κύριος Τσαβδαρίδης, γιατί κοροϊδευόμαστε εδώ μεταξύ μας. Να πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία τη διαδικασία. Κύριε Κόκαλη, έχετε μιλήσει, είναι τρίτη φορά. Σε αυτό που είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης. Με δυσκολεύεται, βλέπετε ότι έχω δείξει μια μεγάλη ενοχή. Με δυσκολεύεται ιδιαίτερα τώρα με αυτό. Έχετε τοποθετηθεί, ξανατοποθετηθεί. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Πιθανόν, εκτός αν εσκεμμένα το κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Τι θέλω να πω. Στα πολιτικά πρόσωπα συμφωνήσαμε, σωστά. Σωστά. Πραγματογνώμονες απουσιάζουν κάποιοι σημαντικοί. Ο κ. Λακαφώσης. Δεύτερον, από τα ανώτερα στελέχη ως έργωσε απουσιάζουν 2-3 κομβικοί. Ο κ. Τερεζάκης. Αυτός το γνώρισε. Το είπατε και πριν, κύριε Κόκαλη. Αυτός γνώρισε. Θα κριθεί η πρόταση της πλειοψηφίας. Ο κύριος Καστρινάκης, ο κύριος Γενιδούνιας. Κύριε Κόκαλη, με όλο το σεβασμό και βλέπετε ότι έχω μια λογική ανεκτική. Το είπατε πριν. Έχει καταγραφεί και στα πρακτικά. Και για τον κύριο Πλεύρη που είπε, ακούστε, φαίνεται, είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης για το δίθεν συντονιστικό όργανο. Άρα άδικα τον πετάξατε έξω. Όχι. Τον πετάξαμε σαν σώμα. Καλά, συμφωνούμε να θέλει ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Αγοραστός. Ακούσατε, είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης, δίθεν συντονιστικό όργανο. Ότι δεν υπήρχε. Δεν πρέπει να έρθει ο δίθεν επικεφαλής του συντονιστικού, ο κύριος Τριαντόπουλος. Λοιπόν, καταγράφετε η άποψή σας. Δεν θα δώσω. Σας ζητώ να προχωρήσουμε. Έχετε τοποθετηθεί όλοι. Λοιπόν. Προχωρούμε, θέτουμε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της πλειοψηφίας αναφορικά με τον κατάλογο μαρτύρων. Όπως καταγράφεται, θα είναι δυναμικός ανοιχτός κατάλογος μαρτύρων ώστε να έχουμε τους πρώτους προς εξέταση μάρτυρες στην αρχή του χρόνου με την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής για το νέο έτος. Θα πάμε μετά την ονομαστική ψηφοφορία και θα μας δώσετε και την πρόταση των μαρτύρων για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας μας. Κατανομή μαρτύρων από 10 αντιπροσωπευτικές κατηγορίες υπάρχουν στην πρόταση της πλειοψηφίας. Βλέπουμε δηλαδή πολιτικά πρόσωπα, διοικήσεις ΟΣΕ, εργοσέ, συγγενείς θυμάτων και άλλα. Όταν δεν καλυφθούμε, όπως λέει η πλειοψηφία, από τους μάρτυρες, θα υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα να προσθεθούν και άλλη ανακατηγορία. Μιλάμε για ένα σύνολο 35 μαρτύρων με τις προσθήκες των κυρίων Πλεύρη και Αγοραστού, κύριε Τσαβδαρίδη. Τη λίστα τη σχετική την έχετε μπροστά σας. Και πάμε στην ανάγνωση για την ψηφοφορία. Ανδριανός Ιωάννης. Ναι. Βλαχάκος Νικόλαος. Ναι. Καραγκούνης Κωνσταντίνος. Ναι. Κέλλας Χρήστος. Ναι. Κούβελας Δημήτριος. Ναι. Λιτρίβη Ιωάννα. Ναι. Μαρκόπουλος Δημήτριος. Ναι. Μπαραλιάκος Ξενοφών. Ναι. Μπαρτζόκας Αναστάσιος. Ναι. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Ναι. Παπακώστα Παλιούρα Εκατερίνη. Ναι. Γιώργος Ιωάννης. Ναι. Λοβέρδος Ιωάννης. Ναι. Τσαβδαρίδης Λάζαρος. Υπέρ της πρότασης. Πέτσας Τηλιανός. Ναι. Κύριος Κυριαζίδης. Ναι. Η κυρία Κυριακή Μάλαμα. Όχι. Ο κύριος Καλαματιανός Διονύσιος. Εμένουμε στην πρότασή μας, κύριε Πρόεδρε. Καταψηφίζουμε την πρόταση της πλειοψηφίας. Ο κύριος Κόκαλης Βασίλειος. Όχι. Ο κύριος Σαρακιώτης Ιωάννης. Όχι. Η κυρία Αποστολάκη Μιλένα. Είναι πολιτική ιδιοτέλεια ο αποκλεισμός μαρτύρων. Και προφανώς καταψηφίζουμε. Και το γεγονός ότι αντιλαμβάνομαι ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης καταψηφίζει την πρόταση της πλειοψηφίας. Ας το δούμε, κυρία Αποστολάκη, σας παρακαλώ, μην προδικάζετε. Περιμένετε. Σας παρακαλώ, βρίσκεται σε εξέλιξη ψηφοφορία. Προϊονίζετε τα βήματα της συγκάλυψης. Μην προδικάζετε ένα αποτέλεσμα. Είναι η διαδικασία σε εξέλιξη. Ο κύριος Παναγιώτης Δονής. Όχι. Ο κύριος Πάνας Απόστολος. Όχι. Ο κύριος Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Όχι. Ο κύριος Βασίλειος Μεταξάς. Απών. Ο κύριος Μπούμπας. Απών. Ο κύριος Κόντης. Ο
όχι. Και απλά να σημειωθεί, κύριε Τσαβδαρίδη, εγώ ζήτησα και νομίζω ότι συμφωνήσατε. Δεν απευθύνεστε, απευθύνεστε στον πρόεδρε, όχι στον κύριο Τσαβδαρίδη. Να καλέσουμε και τον ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων. Είχατε χρόνο να τοποθετηθείτε. Το είχα πει στην τοποθέτηση. Τη ΖΙΜ την εταιρεία, η οποία προκάλεσε και την έκρηξη τα κυβότια αυτά. Ο κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Όχι. Ο κύριο Οικονομόπουλο Απών. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Με έναν αισμό επιχειρημάτων για την υποστήριξη ανθρώπινου λάθους μέχρι τώρα από αυτή την Επιτροπή, σε συνδυασμό με την στοχευμένη σε πολιτική συγκάλυψη εμφάνιση αυτής της λίστας μαρτύρων, καταψηφίζουμε φυσικά και δεν αναμένουμε ότι η έκβαση των πορισμάτων θα είναι τέτοια που θα απονείμει τελικά την δικαίωση των θυμάτων των επιζώντων από το δυστύχημα και των τραυματισμένων ανθρώπων. Ο κύριος Φλόρος. Όχι. Με 16 υπέρ, 12 κατά και 3 απόντες, περνάει, υπερψηφίζεται η πρόταση της πλειοψηφίας. Κύριε Τσαβδαρίδη, να μιλήσουμε και για τη ροή μαρτύρων. Πρόταση του Προεδρείου είναι η πρώτη συνεδρίαση να είναι την 3η 9 Ιανουαρίου και να έχουμε την πρώτη εβδομάδα τρεις συνεδριάσεις, 3η 9, 4η 10 και 5η 11 Ιανουαρίου. Θα θέλαμε λοιπόν την πρότασή σας αναφορικά με τους προς εξέταση μάρτυρες για να υπάρξουν και οι σχετικές κλήσεις αμέσως μετά τις γιορτές. Κύριε Πρόεδρε... Ναι, ναι, 3η 9, 4η 10... και 5η 11 Ιανουαρίου. Δεν έχετε ώρα. Νομίζω 10 η ώρα το πρωί είναι καλά. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, επειδή βλέπετε ότι γενικά η τάση είναι να διευκολύνουμε, αν προκύψει κάτι, είμαστε και στα τηλέφωνα όλες αυτές τις μέρες. Θα πάμε με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Ρέπα. Για την 9η του μηνός. Ναι. Θέλουμε Τετάρτη και Πέμπτη. Να βάζουμε δύο την ημέρα. Κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως το έχω, γιατί με το είχα, ροή, έκανα με, και μια κατανομή με βάση το με χρόνο. Με τη ροή σας είναι Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Δημήτριος Ρέπας για 9 του μηνός. Ωραία. Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος. Και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος στις 10 Ιανουαρίου και Θανάσης κύριο... Ζηλιασκόπουλος και Βασίλειος Τσιαμάντης στις 11 του μηνός. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω, Κωστής Χατζηδάκης, Δημήτρης Ρέπας, 9 Ιανουαρίου 2024, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, 10 Ιανουαρίου 2024 και στις 11 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος και Βασίλειος Τσιαμάντης. Λύεται η συνεδρίαση. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Παρακαλώ.